εκπομπή μας. Η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Στην παρέα από ο Χρήστος. Καλησπέρα παιδιά. Και ο Θεοδωρής. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε τα πούμε Εβδομάδε εβδομάδες την ε, τελευταία εκπομπή. Έχουν σύγει πολλά και διάφορα, εννοείται, εννοείται ότι δεν έχουμε, δεν χάσει το γεγονό ότι κάκι μισή Ελλάδα που λέει ο αλλά, αλλά γι' αυτό αυτή η κλιματική αλλαγή. Όχι οι γνωστέ αιτίε που είχαμε πάλι, πάλι, ποτέ. Τώρα αυτή η κλιματική αλλαγή το βρήκαμε. Γι' αυτό τα ρίχνουμε όλα εκεί πέρα. Έχει <σχ> και καινούριο σλόγγαν. <σχ> Παγκόσμιο βρασμό. Από Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά πριν να πιάσουμε τα, τα της κλιματικής αλλαγής θα, έχω, θα κάνουμε και μια κουβέντα απόψε για τα περί πανδημιών, περί στοιχείων, περί πολλών πραγμάτων. Μιας και από ό,τι φαίνεται μας λένε διάφοροι δικοί του χώρου ότι ε, αυτή τη στιγμή έχουμε να σχολ, να, να πούμε, την ανθρωπότητα να απασχολούν δύο πράγματα οι πανδημίες και η κλιματική αλλαγή. Λοιπόν... Βγήκε και, πούμε... και, ειδική έκθεση στη Βρετανία επ' αυτού, ότι αναμένουν, υπολόγισαν τις πιθανότητες για την επόμενη πανδημία και για το, την καταστροφή που μπορεί να έρθει από την κλιματική αλλαγή. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε, μπράβο. Έχουμε λίγο το μεταναστευτικό εδώ πέρα, το, το, το οποίο τέλος πάντων έχει μια χρειά, έχει πάρει μια πολύ περίεργη χρειά να το πω. τέλος Τέλο πάνω με τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται η εδώ, εδώ βρετανική κυβέρνηση έτσι, να, θα, ήταν καλό να αναφέρουμε τρία τέσσερα πράγματα πάνω σε αυτό δεν για να δώσουμε μια διαφορετική αποπτική του τι συμβαίνει και τι, και τι μη. αλλά έτσι ξεκινώντας λοιπόν θα ήθελα μου, να ξεκινήσουμε λίγο από τα ε, πώς να το πω από, από τα του COVID μάλλον, μάλλον από τα περί πανδημιών γιατί διαπίστωσα πρόσφατα ότι αυτό που λέγαμε που μας είχες αναφέρει και εσύ πολλέ πολλές φορές για την κίτρινη κάρτα, η περί κάρτας για, το οποιοδήποτε σκεύασμα που έχει πάρει και τα κτλ ότι επειδή ένα συγκινικό πρόσωπο έτυχε, είχε ένα, είναι, είχε, έπαιρνε μια θεραπεία και είχε μια παρενέργεια η οποία δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν και ο γιατρός, του, ο γιατρός τους ε, μπήκε στη διαδικασία, ξεκίνησαν την κίτρινη Κάρδα, του ζήτησαν την άδειά του για να δημοσίωσουν τα στοιχεία του, γιατί είναι στοιχεία τσι, τσι για την υγεία του κατά συνέπεια προσωπικά δεδομένα, οπότε πρέπει να του ζητήσουν την άδεια. Και διαπίστωσα τέλο πάντων ότι αυτό που, λέ, που, λέγαμε, που λέμε κίτρινη κάρτα συνοδεύεται από πολλά δεδομένα από πίσω. Δεν είναι ότι βγαίνει, α πούμε, μια... γίνεται μια στατιστική καταγραφή ότι αυτό το φάρμακο είχε αυτή την παρενέργεια σε αυτόν τον ασθενή και το αφήνουμε εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πολλά στοιχεία από πίσω. Κατά συνέπεια, το... Α, πλη... κατά συνέπεια πλέον δεν με ξενίζει πλέον καθόλου το γεγονός ότι πολλοί γιατροί δεν μπήκαν στην διαδικασία τότε με το... το, εμβόλιο του κορονοϊού να, να κατεβάσουν κίτρινες κάρτες, γιατί από τη μία είχε... Χρήστο, δεν ξέρω τώρα κατά πώς μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά βλέπω ότι από τη μία υπήρχε ο φόρτος εργασίας, δηλαδή με τον τρόπο που εμβολιάζονταν ο κόσμο μαζικά και όλα αυτά εν μέσω τρομοκρατίας, αν κάποιο γιατρός είχε, ξεκινήσει τη διαδικασία τη κίτρινη κάρτα κάθε φορά που είχε κάποια, κά, κάποιο, άτομο που είχε παρενέργεια, θα, θα πρέπει να κατεβάσουν όλα τα χαρτιά και τα δεδομένα για να το υποστηρίξουν αυτό κτλ. Και, και, από την άλλη, η Pfizer και ο, και ο, ο παγκόσμιο οργανισμό υγεία δεν θα μπορούσε να πει δεν υπάρχουν στοιχεία ή δεν το έχουμε μετρήσει ή ξέρω εγώ. Το οποίο Νομίζω εκεί στην τελική, νο, σε, σε τελική ανάλυση καταλήγει το. το σε, αυτό, σε αυτό το συμπέρασμα, καταλήγω. Ότι αυτό το, το θέμα με την κίτρινη Card δεν ήταν κάτι τόσο απλό όπω περισσότεροι από εμάς νομίζαμε. Κάπου στη μέση είναι το πράγμα. Γιατί mm. η αρχική ας πούμε, αναφορά δεν είναι τόσο δύσκολη. Απλά μετά σου ζητάνε παραπάνω στοιχεία. Τουλάχιστον στην Αγγλία κιόλα υπάρχει το yellow card application. Δηλαδή υπάρχει σε application, σε app τη κίτρινη κάρτα. Mm. Επί βάζει ε, κάποια στοιχεία εκεί πέρα, το, δεν λε του να είναι το όνομά του κτλ. Τέλο πάντων, ε, λε την ηλικία κτλ. Βάζει το φάμακο, πιθανή κτλ. Το βάζει αυτό και μετά σου έρχεται ένα email με τα πολλά που, που ζητάνε. Εντάξει, τα οποία εντάξει, υποχρεούσε να τα απαντήσει τα περισσότερα, αλλά όσο μπορεί. Δεν σε κυνηγάει κανένα. Α πούμε ότι πρέπει και καλά να το κάνει. Τα mm για να βγουν σωστά αποτελέσματα, ναι εντάξει θα το βρουν αυτό γιατί θα αναφερθεί και στο νοσοκομείο, δεν είναι μόνο στο νεόφτου συγκεκριμένο, αλλά η αρχική τέτοια το έχω βάλει πάρα πολλά χρόνια αυτό το app, το βάζει και το κάνει. αλλά απλά πρέπει να δώσεις πολλά στοιχεία μετά. Τι ακριβώ έγινε για να βγάλουν τη συμπέρασμα, εντάξει αν κατά πόσο ήταν πιθανό ότι έγινε να έγινε θεσμιστήριο του φαρμάκου ή αποτύχει από κάτι άλλο. Είναι, δε, δεν είναι, δεν είναι εντελώ εύκολο, αλλά η αρχική του αναφορά είναι σχετικά εύκολη. Έτσι, έτσι σε αυτό στηρίχθηκε το Βάρα. Και, και πώ μπορεί να το βάλει και ένας, ε, βέβαια, ένα. βέβαια, πρέπει να κάνει ε, τέτοιο register, δηλαδή να κάνει ένα οργιασμό για να μπει μες στο γελουκάν, δεν μπαίνει όποιο να είναι. Ε, αλλά το Βάρε που ήταν ε, αυτή η βάση δεδομένων για τι παρενέργειε των εμβολίων που υπάρχει στι ΗΠΑ εδώ και χρόνια, μπορούσαν και οι πολίτε να το να, να αναφέρουν εκεί πέρα. Έπαιρνε στο website, δεν μπορούσε να υπήρχε application στην τέτοια. Το <σκοβού> <σκοβού> <και>, πάντων, <μπούς, διότι, σκοβού> κάπω στη μέση είναι το πράγμα. Απλά με όλη αυτή την τρομολαγνία που υπήρχε, ποιο τολμούσε τώρα να, να, κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο. Όλοι υπήρχαν με το μαχαίρι στο λαιμό, α πούμε, περισσότεροι. Όποιο μιλούσε, είχε θέματα, είχε ξεχωριστά μπλέξει. Και συνήθω, αν και αναφέρθηκαν αρκετά, αλλά υπήρχε μια, με το κλίμα που, επικρατούσε, φαντάζομαι ότι μια μικρή δυσακτικότητα. Αφενός και αναλόγω πόσο, χρόνο έχει ο κάθε γιατρό να κάνει αυτά τα πράγματα. Και ο Άρεξ. Και και το προσωπικό. Δεν με τα mm -hmm. κομμάτια, τα Καλά, εντάξει, στη Βρετανία έχουμε κοιτάξει την πρωτοβάθμια το κλασικό τη ρήτρα του πενταλέπτου. Ότι σε βλέπει ο, Τζιπ, ο ο GP και μέσα στο του πρέπει να, να σε ξεπετάξει να πούμε. Δεν δηλαδή θέλει άλλα τρία λεπτά, δύο τρία λεπτά να πληκτρολογήσει αυτά που σου είπε. Που συνήθω είναι εντελώ μηχανιστικό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ νιώθω πολύ άσχημα για αυτού του συναδέλφου πραγματικά χρόνια. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ το κάνουν αυτό το πράγμα. Πώ δουλεύουν έτσι. Δέκα λεπτά είναι. Και στι εξετάσει που του βάζουν, το βασικό κολέγιο τη Γενική Ιατρική ή τη Οικογενειακή Ιατρική καλύτερα, ε, πάλι δεν του βάζουν 10 λεπτά. Δηλαδή, του κάνουν αυτό, αυτό που θα, θα, θα πρέπει να κάνουν, α πούμε, για χρόνια. Έτσι, ακριβώ. Αλλά πέρα από, ε, πέρα από τα. Ε, Πώ να το πω. Πέρα από α, το, αυτό που διαπίστωσα και την κίτρινη κάρτα, όμω, από την άλλη, έρχεται και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία πλέον να ανακοινώσει ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, μια μελέτη του τέλος πάντων, ότι υπήρχε, υπήρξε, υπήρξε αριθμό στους θανάτους πέραν του COVID και από άλλες αιτίες, δηλαδή από, το, από τα κλειδώματα, από την, ε, από το γεγονό ότι είχε αποκλειστεί ο κόσμο από, το, από, τα κατατόπου συστήματα υγεία κτλ. Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι τέτοια των δεδομένων. Το, δηλαδή το μέγεθο μάλλον των δεδομένων είναι τέτοιο που και ακόμα και ο Πόη που προσπαθούσε τέλο πάντων να κοκκουλώσει, να καλύψει, να στρογγυλίψει πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια τη πανδημία, δεν μπορεί πλέον και αυτήν. Για να μείνει, ε, α το πούμε, όχι αμέτωχο ακριβώ, αλλά δεν μπορεί να το, να το περάσει στον ότι Όλοι οι στατιστικολόγοι, οι επιδημιολόγοι κτλ. μιλάνε για, αυ, για αυτό το ζήτημα και ο και ο Πόη μέχρι στιγμή τήρουσε η γη χθίος. Πλατσούρισε. Ένα... Και δεν... Αλλά πλέον ακόμα και ο στο... στο παρόν μα, ακόμη και αυτό παραδέχεται ότι ναι, παιδιά, υπήρξε αύξηση των αριθμών θανάτων πέρα του, του COVID. Δηλαδή, από όλα τα δηλαδή δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός και κάποιοι τόσο πάνω όπως το μετράνε βλέπουν ότι οι θανάτοι που προήλθαν λόγω του, των μέτρων σε πολλές περιπτώσεις και κατά τόπους και σε κατά μέσο όρο υπερβαίνουν αυτούς του κορονοϊού. Οπότε δε, δεν αρκετά ενδιαφέρον σε αυτή την παραδοχή να το πούμε έτσι ότι κάποια, στιγ... ότι κάποια στιγμή γιατί τέλο πάντων αποφάσισαν να αποδεχθούν μια πραγματικότητα το οποίο δεν ξέρω πού το πάνε ακριβώ. Χριστό, δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σου γι' αυτό. Έχουν πλέον δημοσιευτεί πάρα πολλέ μελέτε. Μια τελευταία που θα δώσουμε και το Twitter, link που τα, που τα βάζουν έτσι σε εντελώ σε σε, συνοπτική ας σούμε, μορφή, για να μην διαβάζει ο άλλο ολόκληρη άρθρα κτλ. Δείχνει ας σούμε, για παράδειγμα την Αυστραλία και την Δανία, χώρε που κάναν lockdown, και ειδικά η Αυστραλία, ακόμα χειρότερη η Δανία, που την ξέρουμε, η Αυστραλία ήταν σχεδόν μια αναζητική α, αντιμετώπιση εκεί πέρα με και τα παιδιά να κάνουν στα σχολεία εμβόλια χωρί εγκατάσταση γονέων. Βλέπουμε την άψη που υπάρχει το 2020, 2021 και 2022 και όλο το 2022. Που είναι ότι ο κορονοϊό έχει τελειώσει το 2022, γιατί ξαφνικά ο Πούτιν κατάφερε το Φεβρουάριο, του του 2022 να τελειώσει ο κορονοϊό από, από, τα γανάλια α πούμε, και να εξαφανιστεί. Εκεί δείχνει και όλα και τα περιθώρια εμβολιασμού. Ε, αξίζει να ακούσει κάποιο την εκπομπή του, αν και είναι γενικών θεμάτων, του uh, Ιωαννίδη πριν δύο εβδομάδε στο Σαχίνη, Στι uh, αντιθέσει στην εκπομπή που συνήθω Μόνο εκεί βγαίνει ο Ιωαννίδη, πουθενά άλλο για κάποιο λόγο, εδώ και χρόνια. Λοιπόν, που, από τα άρθρα που έχει γράψει, βέβαια, που πάρα πολλά, δεν μπορώ να το βρω αυτό, είπε συγκεκριμένα, ανέφερε, ας πούμε, ότι η Σουηδία είχε τη χαμηλή. Στη η Σουηδία, επί της πανδημίας, στο τέλος βγήκε με άξιο λιγότερους ε, πλεονάζοντες θανάτους. <laughs> <laughs> που δεν έκανε lockdown από τα προηγούμενα χρόνια. <laughs> Μια απόδειξη πάλι η Σουηδία <laughs> και δεν μιλάει κανένας φυσικά. Λαϊκή είσαι Χρήστο και είσαι και συνωμοσιολόγος και δε, αυτά αν δεν, αν δεν δοθού, δοθεί η βούλα από, τη, από τους οργανισμούς και από τα κέντρα αποφάσεων, όλα τα υπόλοιπα είναι συνωμοσιολογία. Αυτό όμως που δεν παραδέχομαι στον Ιαννίδη είναι ότι δεν μπορεί ακόμα επειδή είναι στην ενέργεια, το λέει πολύ δομηματικά γιατί λέει πολύ έξω λέει τα εμβόλια μάλλον είχαν ένα θετικό πρόσημο στις μεγάλες ηλικίε. το αφήνει έτσι το οποίο και εσύ μας το έχεις πει πολλές φορές Χριστό μπορεί και να ισχύει σε αυτό που λέει μεγάλη μεγάλες μπορεί και να ισχύει εντάξει ένας άνθρωπος που είχε τεράστια πεθάνοντα να πεθάνει από COVID ίσως ό,τι τέλο πάντων αντιστόματα του έδινε το εμβόλιο να είχε λίγο κάτι παραπάνω ας πούμε. αλλά μπορεί να πω στη λέει μια ώρα Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, ότι καλος καλός-κακός κάποια στιγμή πραγματικότητα παρά το αφήγημα ότι συγκρούεται, με, πούμε, με το με το τι θέλουμε να πούμε κατά ε, εν αρχή και εμφόσον προσπαθούμε να πουλήσουμε φούμαρα δεν τους φορήσουμε όταν το, το να καταρρεύσει ένα αφήγημα, γιατί έχουν ετοιμάσει το επόμενο και το μεθεπόμενο και έχουν και τον τρόπο να προωθήσουν τα επόμενα αφηγήματα. Δεν τους, δεν τους πειράζει. Ε, και, και γνωρίζουν πολύ καλά και την ψυχολογία των ανθρώπων που έπεσαν στην παγίδα των αφηγημάτων. Ε, γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος πολλές φορές αρνείται να δεχτεί ε, το λάθος του ή αρνείται να πιστέψει ότι έχει πέσει τόσο πολύ, έχει εξαπατηθεί τόσο πολύ. Υπάρχει ένας αγωγισμός όντως αυτού του τώρα, ναι. Όχι, δεν... δεν διαφωνώ στο ότι πάντα υπάρχει, ας πούμε... Αυτοί το βλέπουμε σε δύο, σε δύο και σε τρία βήματα το παιχνίδι, δεν είναι, ο... δεν είναι αυτό. Απλά, τουλάχιστον, στη φάση που είμαστε, μιας και, ο, όπως το ανέφερε ο Χρήστος ο Πούτιν για κάποιο λόγο έκανε τον το κορονοϊό να εξαφανιστεί, παρότι κάποιοι, παρά, παρά, παρά αυτό το γεγονό, κάποιοι ε, προσπαθούν μέσω, βλέπω στο YouTube, κάποιε δημοσιεύσει στα, 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 κεντρικά δημοσιογραφικά, όχι τόσο πολύ που μας μιλάνε για μια καινούρια μετάλλαξη του ιού, η οποία είναι πολύ θανατή και ξαπλώνεται και κάνει και δείχνει. Λοιπόν, αυτό δεν το, το είδα, ας πούμε, κάποια πράγματα ξεκινάνε το Μάιο, έτσι, δύο-τρία δημοσιεύματα. Τώρα, τελευταία, το τέλη Ιουλίου, πάλι κάτι είδα. Υπάρχει, υπάρχει και μια ανακοίνωση, νομίζω, ε, της ε, κυβέρνησης Biden. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν που, που έκανε την ανακοίνωση, κάποιος υπουργό, ε, ότι θα ενταχθεί το εμβόλιο ε, στη ρουτίνα, στην ετήσια ρουτίνα, όπως και το, αυτό της γρήπης. Ε, κάθε χρόνο για να εντάσσουν τις μεταλλάξεις θα γίνει πλέον κομμάτι της ιατρικής πρακτικής στις ΗΠΑ. Α, πολύ ωραία. Έτσι, 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 μπράβο, ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Το βρήκα, παιδιά, το paper, είναι free access, μπορεί να το δεν βάλουμε το link, θα σας βάζω και τη γραφική παράσταση που έχει με τις χώρες και φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Σουηδία ε, είχε λιγότερους θανάτους στα χρόνια της πανδημίας από τα προηγούμενα χρόνια. Κα, καταραίει όλο το αφήγημα της πετυχημένης κυβέρνησης. Ε, αν αυτό μαθευτεί ε, στον πληθυσμό, φοβάμαι ότι θα πάρει 61% ο Μητσοτάκης στην επόμενη, στην επόμενη, εκλογική αναμέτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να, 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 να ολοκληρώσει το έργο του παιδί. Και μάλιστα το άρθρο, το τίτλο του άρθρου του Ιωαννίδη τη ομάδα του, α πούμε, είναι και λέει ας πούμε αβεβαιότητε και λάθη στη, στον υπολογισμό τη το, των πλεονάζων των θανάτων από την πανδημία. Και εκεί αναφέρει πόσο. Δεν τα αναφέρει όλα αυτά, ο όποιο θέλει να ασχοληθεί το βλέπει, αλλά αυτό που είπα πριν, έχει συγγραφεί παράσταση, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα. Η Σουηδία που δεν έκανε lockdown είχε λιγότερου θανάτου πλεονάζοντα τα, τα, χρόνια τη πανδημία από τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι απλά, παιδιά. Όποιο okay, δεν κατάλαβε. Ειδικά αυτό, α πούμε, με εμά που είναι. Που είναι, που είναι πληθυσμό δεν έχουν Σουηδί, πριν από 10 εκατομμύρια δεν έχουν, νομίζω. Από αυτό να έχουν Άρα είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη, α πούμε. Τι χάλη είχαμε εμεί, α πούμε. Υπήρχε και αρθογραφία ε, τη θυμάμαι ξεκάθαρα την ορθογραφία των συγκρίσεων με τη Σουηδία. Κοιτάξτε σε τι χάλι είναι η Σουηδία, κοιτάξτε πώ πεθαίνουν ομαδικά στη Σουηδία. Κοιτάξτε, γιατί οι κοντιλοφόροι που πληρώνουν ε, έκαναν πολύ καλά τη δουλειά του. Θυμάμαι διάφορα άρθρα πληρωμένα φυσικά ή απλήρωτα ή τέλο πάντων τη ομάδα και τη παρέα του. Ε, γιατί δεν ξέρω ποια τι δημοσιογραφία έχει μείνει στην Ελλάδα και πόσο εύκολο είναι να δημοσιεύσεις κάτι στα μέσα μαζικής, υποτίθεται, ενημέρωσης, αν δεν έχει περάσει από συγκεκριμένα φίλτρα. Και γινόταν συγκρίσεις και μάλιστα ένα από τα επιχειρήματα ήταν πω, πω κοιτάξτε σε τι χάλι είναι, σε τι κατάντια, που είναι και συγκρίσιμο να δείτε πόσο καλύτερα είμαστε εμείς». Πάντως, έχει αυτή, αυτό μόνο η εικόνα της γραφικής παράστασης είναι πολύ συγκεκριμένη, γιατί δείχνει τον υπολογισμό σε μπλε δεν το βάλουμε το link, θα μπορεί να το δει οποιοδήποτε, δεν μπορούμε βέβαια, δεν, κάνουμε, δεν έχουμε να βάλουμε την γραφική παράσταση. Δείχνει τον, τη, το, τη, σύγκριση μεταξύ 2017, 2017-18-19, τρία χρόνια και 2020, 21 22 Λοιπόν, και δείχνει τους ε, του πλονάτου θανάτου του νότου Σουηδία πάντα, εντάξει. Ε, με το, αυτό που ανέφερε, θυμάσαι πώ το λέγανε, τον Τζον λοιπόν, κτλ. Ε, ή το My World Data, θυμάστε αυτό ήταν το website, ναι. Ε, Λοιπόν, τα άλλα σύμφωνα με τον Economist, πολύ σοβαρή και πολύ στιβαρή mm -hmm. <ρακνιστικεί> πηγή, πηγή ας πούμε, αλήθειας και του υπολογισμού που πρέπει να κάνει σύμφωνα με, με, το άρθρο που λέει ο Ιωαννίδης, με τα λάθη που γίνονται και τις αδεότητες που στη στατιστική, ας στατιστική υπολογισμό. Και με αυτόν τον υπολογισμό όλες οι άλλες χώρες βγαίνουν πολύ πιο λίγο από ό,τι βγάζουν πούμε, τα επίσημα αλλά πάλι με πλεονάζονται θανάτου και η Σουηδία βγαίνει με αρνητικό πρόσωπο. Λιγότερο θανάτου το 2020-2022 από ότι το 2017-2018-2019. Έτσι ακριβώ. Έτσι απλά. Έτσι απλά και όμορφα και τακτοποιημένα. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι ότι εμεί τα λέμε, α πούμε, και εσύ τι ξέρει. λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, αλλά ακούω κάποιον που ξέρει τι του γίνεται. Και να πίσω το τα λέγει ο και ο, Βιτός και τα λέγανε, αλλά εντάξει, αυτά είναι γραφικότητες, έτσι ν, αλλά έτσι περνώντας λοιπόν όμως από το... Όχι περνώντας ακριβώ φεύγοντα από, από τον κορονοϊό ε, συγκεκριμένα, αλλά βλέποντα λίγο το αυτό που λέγαμε πριν ότι οι δύο πράγματα που θα μα νοιάζουν στο μέλλον και μια και ανέφερε εδώ και το Κυριάκο και ναι, τι εννοείς. Είναι... Πριν, πριν πάμε ξανά στο, 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 στο όνομα, να φέρει αυτό το όνομα, ε, το αγαπημένο της εκπομπής. Ε, ναι όχι, τώρα είναι το αγαπημένο σου παρακολουθεί. Εντάξει, ε, ε, καλά, δεν πάει. Παρακολουθεί το σερβερ, παιδιά. Σερβερ. Θα καταρρεύσει το σερβερ. δεν πάει. Μακριά, στην οικογένεια μένει. Ε, τέλος πάντων, πρέπει πάντως να τονίσουμε αυτό που ε, για την παραπληροφόρηση ε, δύο πράγματα που να τονίσουμε, να υπογραμμίσουμε αυτή την έκθεση που βγήκε από την, από την κυβέρνηση είχε παραγγελθεί ε, γίνεται ανατακτά διαστήματα δεν γίνεται πρώτη φορά ε, για το, τις προβλέψεις για πανδημία και για από την κλιματική αλλαγή ε, και όλα αυτά, αυτό που προτείνεται άκουσον άκουσον για όλα αυτά, ε, το μεγάλο εμπόδιο στο να προστατευθούμε και στο να μπορέσουμε να απαντήσουμε σωστά είναι, τι άλλο, για να σκεφτούμε για ένα δευτερόλεπτο τι μπορεί να είναι για την έκθεση της Βρετανίας, της κυβέρνησης της Βρετανίας, τι μπορεί να είναι το πρόβλημα που μπορεί να... Στα, να να σταματήσει την πρόοδο που μπορούμε να κάνουμε στην κλιματική αλλαγή μπορεί να μας κάψει ζωντανούς δηλαδή ή να μας πεθάνει λόγω πανδημίας ή παραπληροφόρηση ή oh. παραπληροφόρηση και αυτοί που διακινούν οι αρνητές χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή τη λέξη των αρνητών και ότι πρέπει κάτι να γίνει με τους αρνητές αυτών των Αυτόν τον, όταν έρχονται οι πανδημίες και όταν έρχονται οι κλιματικές καταστροφές, όταν έρχονται φωτιές, ο μεγαλύτερος εχθρός της φωτιάς της, του, του, τη, όταν έχουμε φωτιές, όταν έχουμε ε, πανδημίες, όταν έχουμε καταστροφές, είναι οι αρνητές και αυτά που λένε Γιατί δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Και uh -huh. προτείνουν κάποια σχέδια για το πώς να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Και έτσι τυχαία μου έρχεται στο μυαλό μία άλλη είδηση που βγήκε πρόσφατα ε, στις εβδομάδες που δεν κάναμε εκπομπή, η είδηση ότι η Apple, ε, που δεν είναι καθόλου αθώα εταιρεία και έχει πολύ συγκεκριμένες, ε, είναι μία πολύ συγκεκριμένη, έχει συγκεκριμένη δύναμη και βάρος ειδικό ε, η εταιρεία αυτή παγκοσμίως, αυτή η αμερικάνικη εταιρεία, ε, ε, είπε ότι θα, θα διακόψει, είναι διατεθειμένη να διακόψει κάποιες εφαρμογές της, αν η κυβέρνηση της Βρετανίας επιλέξει να ελέγξει το λογισμικό των κινητών τηλεφώνων ε, της Apple που θα χρησιμοποιούνται ε, στην επικράτεια της Μεγάλης Βρετανίας. Και έτσι ενδια... έμεσα μάθαμε Τις προθέσεις της κυβέρνησης. Ε, φυσικά, τα, το άρθρο που διάβασα δεν είχε καθόλου να εμβαθύνει και δεν είχε καμία τέτοια διάθεση, ε, γιατί ποιος κάθεται τώρα να σκεφτεί και να κάτσει να αναλύσει παραπάνω πίσω από τις γραμμές. Τσακώθηκε η Apple με την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανία. Ε, θα τα βρούνε τα παιδιά. Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε. Σιγά την είδηση. Διαβάζοντα όμως μέσα, βλέπουμε ότι η Apple ε, που έχει ένα συγκεκριμένο λογισμικό το οποίο ε, διαφημίζει στους χρήστες ότι ε, δεν μπορεί να το διαβάλει κάποιος, να το χακάρει, να το να μπει μέσα ή να, να παρακολουθήσει το χρήστη, ε, η Μεγάλη Βρετανία αυτό δεν το θέλει και έτσι μάθαμε τις προθέσεις της. Λοιπόν, όταν θα, μάθουμε στη Μεγάλη, όταν θα δούμε στη Μεγάλη Βρετανία να μην λειτουργούν το FaceTime και κάποια άλλα ε, app της, ε, της Apple, θα καταλάβουμε ότι έχει έρθει η στιγμή να ζήσουμε και αυτό το οργουελικό σενάριο και δυστυχώς δεν είναι απλά σενάριο, θα είναι πραγματικότητα και θα είναι για καλό σίγουρα, για το καλό μας yeah. και σε πείσμα αυτών των αρνητών, που θέλουν συνεχώς να μας τραβήξουν στο, στη, στο λαϊκισμό ε, και στο μηδενισμό τους και στη συνωμοσιολογία τους γιατί τα παιδιά είναι τόσο καλά, τόσο αθώα και είναι για το καλό των Βρετανών που θα γίνει αυτό που θα γίνει. Βέβαια. Ε, ε, και εδώ είχα ε, πρόσφατα μια ορθογραφία για, για ένα λογισμικό που τρέχει σε τηλέφωνα, σε smartphone που τρέχουν Android, αλλά δεν είναι το, λογισμό, το λογισμικό της, Google, είναι, είναι κάποιο άλλο που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομα, το οποίο δεν έχει σημασία. Απλά σου λέει ότι αυτό το λογισμικό, εν πάση περιπτώσει, αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό του τέλος πάντων είναι ότι δεν κρατάει καθόλου στοιχεία για το χρήστη, για τα μηνύματά του, τίποτα. Δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να στείλεις μηνύματα ή οτιδήποτε και, το, και αν τύχει κάποιος το πάρει στο GP αυτό το τηλέφωνο, δεν, έχει καμ... δεν εσύ με αυτό το τηλέφωνο με κανένα τρόπο. Λοιπόν, και βεβαίω αυτό το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τι εδώ συμμορίε, ναρκωτικών κτλ. Και, 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 κάπου ε, ενώ λέει ας πούμε, ο ποιητή ότι εντάξει δεν είναι παράνομο να έχει κατοχή τέτοιου κινητού, η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού επίση δεν είναι παράνομη και το καθεξής. Από την άλλη, μα λένε τώρα, όπω είπε στον Δωρή, ότι θα θέλαμε ένα άλλο νομικό πλαίσιο για να μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα κτλ. κτλ, κτλ. Το οποίο από τη μία λε, συγγνώμη παιδιά, γιατί ε, υπό την έννοια ότι σε σχέση με την εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, γιατί το συγκεκριμένο λογισμικό το χρησιμοποιούσαν πολλέ συμμορίε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, με διασυνδέσεις στην Βρετανία και τούμπαλιν, βρήκανε τρόπο τέλο πάντων να, να διαβάλουν το σύστημα μέσω του. Τέλο πάντων, το γεγονό ότι τσίπησαν ένα-δύο χρήστε, βρήκαν δύο-τρία τηλέφωνα και στην ουσία έπαιξαν το παιχνίδι. Δηλαδή, το τηλέφωνο ενώ ο χρήστη νόμιζε ότι τελικά χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό, με αυτό το λογισμικό, έτσι με, μια, με, κάτι πρόσθετο από την κυβέρνηση τέλο πάντων, δηλαδή από το τηλέφωνο που είχαν τσιμπήσει, ούτως ώστε που μπορέσαν τέλο πάντων να, να διαβολήσουν το όλο σύστημα και έγιναν πολλές συλλήψεις κτλ, κτλ. Και, η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει έδρα στο Παναμά, ε, στην ουσία έκλεισε το μαγαζί, έχει μετανομαστεί, έχει, μετανομα, έχει πάει αλλού τέλο πάντων, ε, και από θέμα εφαρμογών και από θέμα τοποθεσίας και αυτό έχει λήξει προς το παρόν, αλλά ε, ε, μου έκανε εντύπωση γενικά το ότι η κουβέντα ήταν πάνω στο ότι θέλουμε ένα άλλο νομικό πλαίσιο. Και λέω, εντάξει παιδιά, σύγνουμε γιατί το νομικό πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, εσάς, δηλαδή, εσάς, τι σα εμποδίζει, εντάξει, είναι λίγο, είναι λίγο πρέπει τόσο, να καταθέσετε κάποια πράγματα, πρέπει να μας πείτε, να πείτε στον εισαγγελέα εδώ πέρα γιατί θέλετε να κάνετε τι, και για ποιο λόγο τέλο πάντων θέλετε αυτή τη υπερβαίνουσα, να το πούμε, πρόσβαση στα δεδομένα κάποιων πολιτών. Τάσο, mm -hmm. αυτή η μέθοδος είναι η μέθοδος που, που κατά κόρον χρησιμοποιήθηκε μετά την, τους Δημοσπύργους. Και, και, α, και, πριν υπήρχε, αλλά ε, μόνοι τους φτιάχνουν τα επιχειρήματα που χρειάζονται, ούτως ώστε να ανατρέψουν mm -hmm. το status quo που υπήρχε πριν. Λοιπόν, yeah. Και όταν θέλουν, όταν τους λείπουν τα επιχειρήματα, τα φτιάχνουν οι ίδιοι. Ούτως ώστε, <laughs> γιατί όταν ο κόσμος δεν έχει τις άμυνες και τις γνώσεις και πρόσβαση σε, στις πληροφορίες που χρειάζεται, ούτως ώστε να αμυνθεί και όταν είναι απομονωμένος, ο καθένας στο καβούκι του, ο καθένας στο κινητό του, στην οθόνη του ε, και δεν επικοινωνεί με κανέναν άλλον και όταν πλέον όλα έχουν... Ε, γίνει ύποπτα και όλα έχουν γίνει πλέον ε, δεν μπορείς να εκφράσεις ούτε καν την άποψή σου για το οτιδήποτε γιατί όλα πλέον έχουν γίνει ε, ελεγχόμενα και ε, ε, με συγκεκριμένα, συγκεκριμένες ροές οι πηγές των πληροφοριών δεν δεν, δεν υπάρχει πλέον αντί, αντίρρηση σε τίποτα. Σε... Δεν μπορείς να φέρεις αντίρρηση. Και αυτό το ονομάζουν ελευθερία και δημοκρατία. Και αυτό είναι το οποίο, αυτό που αντιπαραβάλλουν στον, ε, σε αυτό που, που ονομάζουν ξέρω εγώ ρωσική δικτατορία ή ε, ε, απολυταρχία ή ε, υπεριαλισμό. Ή στον κινέζικο υπεριαλισμό, το οποίο από την μία ε, τον προσπαθούν να τον πατάξουν, να τον, να τον τελειώσουν, και από την άλλη ε, τον θαυμάζουν για τα επιτεύγματά του. Οι ίδιοι οι σχολιαστές τους. <laughs> Έχουμε όμως πλούσιο μενού για το ποιο προσπαθεί να φροντίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώντα τα και μη τα. Βλέπουμε ότι όλοι τους προσπαθούν αγόγιστα να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο όνομά μα. Στο <σχει> Λουάτκι. Ε, ε, γενικότερα. Γενικότερα. Αυτό είναι απλά μία. Ε, για μένα είναι μία παρονιχίδα της, της όλης, του όλου κοινικού που στείνεται και που όταν πάντα ε, για, με, με, το δίθεν για, και αυτό δυστυχώς έγινε και στις προηγούμενες δεκαετίες στη, στον, στον, 20ο αιώνα ε, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ τα, τα πολιτικά κινήματα ε, και υποκινήθηκαν από μυστικές υπηρεσίες ε, πατήσαν πάνω σε ιδεολογίες σε ανάγκες πληθυσμών και μιλάω για μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, υποκινήθηκαν και μιλάω και μιλάω κυρίως στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι υποκινήθηκαν ε, πολιτικές κινήσεις σε χώρες μόνο και μόνο για να μπορούν να πατήσουν μέσα από αυτό ε, οι, οι μυστικές υπηρεσίες για να ε, για να ε, τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό και για να σταματήσουν ότι οποιαδήποτε πραγματική κίνηση, πολιτική κίνηση γινόταν για να ανατρέψει την κατάσταση, στις, δε... κυρίως στις δεκαετίες του 60 και του 70. Κοίταξε, το κλασικό ε, παράδειγμα που μπορούμε να φέρουμε εδώ πέρα, για να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα, ε, καθαράσουμε σαν εικόνα, είναι το κίνημα των χίπιδων στην δεκαετία του 60-70. Γιατί στην ουσία, από ό,τι φαίνεται, ε, ίσω κάποιο να αποδειχθεί, αλλά τουλάχιστον αυτό που φαίνεται ωραία. Το αντιπολεμικό κίνημα στι ΗΠΑ δεν είχε ξεκινήσει με χάη μαλλιά, μαλλιάδε και, όλο αυτό που έχουμε, που έχουμε, δει εμεί είναι κάπω α πούμε νεότεροι από τι ταινίε. Το αντιπολεμικό κίνημα στι ΗΠΑ ήταν από νέου ανθρώπου οι οποίοι στην ουσία κατεβαίναν με το κουστούμάκι του, Πολύ συμβατικοί άνθρωποι. Στην δεν είχαν κάποια... αυτό το πω... ήταν το επικίνδυνο, Τάσο. Βράβο. Αυτό ήταν για αυτούς το επικίνδυνο. Όπως, όπως και το πραγματικό κίνημα ε, των, των ομοφυλόφιλων στην Νέα Υόρκη. Ήταν ήτανε απλοί άνθρωποι με πουκαμισάκι, με παντελονάκι, ε, που, που ήταν από τα γραφεία τους, από τις δουλειέ τους, και όχι αυτό, αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι, δεν, θε, δεν είναι ώρα να, να πούμε περισσότερα και γι' αυτό, αλλά έτσι απλά για να υπερθεματίσω, γιατί συμπίπτουν και χρονικά αυτά. Βεβαίως. Και στην ουσία, τι έγινε πρακτικού όρους, ή τουλάχιστον για τους χίπηδες από ό,τι φαίνεται, σίγουρα πολλά πράγματα που, που κινήθηκαν από τη CIA. Και σου λέει και σπρώξανε να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα αυτό το, το κίνημα το μάλλον το, το, αντίβαρο στο αντιπολεμικό κίνημα το οποίο ήταν και αυτό αντιπολεμικό κίνημα αλλά στην αντίδραση και εμφανισιακά και με οποιοδήποτε άλλη μορφή σε σχέση με την κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλο, όχι και μόνο όπως είπε ε, και σε, ε, ε, το του ομοφιλόφλου στο αντίστοιχο, που βγάλαμε ξαφνικά τα φτερά και όλα αυτά. Λοιπόν, και στην ουσία κα, κατάφεραν να ελέγξουν πού πήγαινε, πήγαινε, το πράγμα. Για, γιατί επί της ουσίας, αν σκεφτεί κανεί για το πόλεμο στο Βιετνάμ με τη δεκαετία του 1960, ο πόλεμος στο Βιετνάμ ε, κράτησε σχεδόν μια δεκαετία. Με συνεχείς διαμαρτυρίες υποτίθεται. Ωραία. Λοιπόν, ε, δεν θα ήταν έτσι αν αυτέ οι διαμαρτυρίες είχαν αντίχηση, απήχηση και όλα αυτά. Και μην ξεχνάμε ότι οι χίπιδες του τότε, για να δούμε πώς συνδυάζονται κάποια πράγματα ή πώς συνάδουν κάποια πράγματα, βλέπει τον Κλίντον και την παρέα του, οι χίπιδες του τότε ήταν αυτοί που πήγαν και υποβράδυσαν τη Γιουγκοσλαβία. Τη Ωραία. Και δεν δε, δε τίθεται θέμα ότι α, μεγαλώσαν, οριμάσανε και γι' αυτό... Ε, αλλάξανε γνώμη και έκαναν άλλα πράγματα όταν πή, πήγαν στα πράγματα. Όχι. Ήταν ήδη, στα, έτσι, ήταν ήδη έτσι, απλά είχαν φορήσει ας πούμε, το από το, 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 το μανδύα του επαναστάτη και όταν τους τέλειωσε, τους τέλειωσε αυτό, απλά συνεχίσανε με την οτροπία που κουβαλούσαν. Δεν άλλαξε δεν κάτι. Επίτουσιες δεν άλλαξε κάτι πάνω τους. τα Τα σωτελείω στοιχεία, διαβάζα πριν ε, σε ένα site, ε, ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Η κοινωνία του θεάματος». Ε, και ε, αυτό το απόσπασμα αναφέρει ακριβώς αυτό που, που ούτε συνονοημένο να ήταν δηλαδή, γιατί δεν, δεν το ήξερες, δεν το, δεν το ήξερα ότι θα κάνεις αυτό το σχόλιο και θα, θα μιλήσεις έτσι γι' αυτό. Λέει σε αυτό το βιβλίο λοιπόν ο συγγραφέας ότι ε, το θεα, ε, η, η κοινωνία του θεάματος έπαιρνε πάντα τις... Ε, ε, τα, τις κοινωνικές αναταράξεις και τις αντιστάσεις των ανθρώπων και, τις, και τα κινήματα και, και τα αφομείωνε για να τα, ε, πε, να τα παρουσιάσει σαν θέαμα με τη βοήθεια και των δημοσιογράφων και των καναλιών και του Hollywood ε, πολύ συνειδητά ήξεραν ότι όλες αυτές οι κινήσεις που οποιαδήποτε κίνηση γινόταν κίνηση αντίστασης κοινωνικής ε, ε, αντίστασης ε, και στην Αμερική και σε, σε άλλες χώρες του, του, του κόσμου πάντα το θέαμα παίρνει αυτές τις κινήσεις τις αφομοιώνει και τις ε, έτσι για να τις απομακρύνει από, την, από τις πραγματικές τους προθέσεις και ρίζες για να μοιάζει για να, για να μπορεί να τις αποκόπτει και ο κόσμος να μοιάζει ότι πλέον δεν έχει νόημα να ασχοληθεί για αυτό το πράγμα να μοιάζει ότι είναι απλά ένα θέαμα δηλαδή ε, καλλιεργεί συνειδητά και το ξέρουν γιατί το έχουν μελετήσει, καλλιεργεί συνειδητά την, στην ψυχο, την ψυχολογία στους ανθρώπους ότι, ε, ότι αυτό που στην ουσία παρουσιάζεται είναι απλά κάτι απομακρυσμένο από μένα, ναι, δεν με αφορά. Και αυτό δεν υπάρχει. Είναι, ένα, είναι από, τα, από τα πιο πετυχημένα και το έχουν... Έχει υποθεί και σε διάφορες εκπομπές και παλαιότερα ε, στις εκπομπές του ΕΠΑΜ, έχει αναλυθεί παλαιότερα και από άλλους για αυτό το θέμα, ότι η, ο κόσμος των περιοδικών, των εφημερίδων, ε, του θεάματος, ε, του πώς, τα, τα φώτα της δημοσιότητας, το πώς έχουν λειτουργήσει και το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί, είναι... είναι ε, πώς να το πούμε, Είναι συνταγή. Είναι, είναι, έχουν χρησιμοποιήσει οι άνθρωποι ε, manuals συγκεκριμένα. Ξέρουν πολύ καλά γιατί δούλευαν με αυτό που έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, με την κοινωνική ψυχολογία. Τι είναι αυτό που μπορεί να τραβήξει την προσοχή του κόσμου, να τον εμπνεύσει, Τι κίνημα μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να σαν ε, να δώσει τη σπίθα για κάτι βάλτε το θέαμα να το απορροφήσει και τότε έχετε τελειώσει. Δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Δεν έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα. Κατά κόρον. Και, και εδώ στη δύση τώρα με το, με, με, το κίνημα του κίνηματος, με, με το walk και τα λοιπά. δεν έχουμε κάτι. ασχολούμαστε με κατά πόσο τέλο πάντων ο καθένας, ο καθένας αισθάνεται μήπως, μάλλον με το ποσοστό που αισθάνεται κα, κανείς γυναίκα ή άντρας. Και επί τη ουσία τρέχουν άλλα χιλιάδια πράγματα γύρω μα, αλλά εμεί αυτή τη στιγμή αναλωνόμαστε σε αυτό. Το πιο... Μα δέ σήμερα και τα πρωτοσέλιδα στην, στην Ελλάδα, ε, τουλάχιστον στα, στα ηλεκτρονικά μέσα, για το κίνημα τη πετσέτα. Ένα ολόκληρο θέμα που έχει να κάνει με την αστροκέρδη, με την καταπάτηση του γυαλού, με, το, με το κατά πόσον εκμεταλλεύονται ιδιώτε ή το πώ ξεπουλάνε δίνει. Ε, δημόσια, δημόσιο χώρο, κατά, τι έχει μείνει και αν έχει μείνει τίποτα δημόσιο πια στην Ελλάδα, γίνεται ένα. Ε, βάζουμε μία ταμπέλα, το ονομάζουμε κίνημα της πετσέτας ακούγεται και πια και μετά από ένα μήνα δεν θα θυμάται κανένα τίποτα. Και θα συνεχίσουν μια χαρά ε, τι καταπατήσεις την ιδιωτικοποίηση του, του Αιγυαλού κτλ. Και, τα λοιπά, και, τα λοιπά. και θα, ως... οι χρεώσει θα κάνουν ένα-δύο πρωτοσέλιδο τέλο. Ενημερωθήκαμε, παιδιά, Είναι, είναι τακτική τους, το κάνουν συνειδητά, το ξέρουν πολύ καλά. Και δυστυχώ μέσα στο βομβαρδισμό των πληροφοριών που δεχόμαστε καθημερινά, γιατί ε, είμαστε συνεχώ στην εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου, ε, ε, χανόμαστε και η προσωπική μα ζωή παραμένει αποκομμένη από οτιδήποτε. Από οποιαδήποτε πολιτική και ουσιαστική κίνηση. Εγώ πάντως παιδιά, είχα να πάω και εγώ στο Λονδίνο, πήγα πριν τρει εβδομάδε. Αυτό το πράγμα δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, όπου σε κάθε γωνία υπήρχε πράιντ, κρεμασμένα λουλούδια, τέτοιο, δηλαδή τα φασφουντάδικα έχουν Pride, χαρμπούκερ, τα σούπερ μάρκετ που λένε Pride, πώς το λένε, φιμ, ε, ομπρέλες, ε, δηλαδή δεν δηλαδή, ξέρω τι, τι τρέλα είναι αυτό πραγματικά σου. <συσχελίδι> <συσχελίδι> ο ο, <συσχελίδι> βαθιώτης, <συσχελίδι> κάτω να σου πω τώρα, δηλαδή, έχω ήπιζα τον Τζοζ Όουελ, λοιπόν, και το χωμανά, και, το ζούμε από ό,τι φαίνεται, ο βαθιώτη σε μια εκπομπή τον Δαμιανίδη έλεγε: Πήγε στη Γερμανία πρόσφατα και υπάρχει και το ίδιο, το ίδιο εκεί, εκεί πέρα. και υπάρχουν και αυτοκόλλητα σε διάφορα σημεία των πόλεων 1984 που παραπέμπουν στον Τζο στην στη φάρμα των ζώων. Πλέον του λένε ανοιχτά. Αυτοκόλλητα απλά από 1984. Γιατί συνηθίζεις την ιδέα, στις ιδέες και όλο αυτό πλέον που περνάει μέσα από το, από το χώρο της διαφήμισης και του θεάματος είναι ένα πράγμα από το οποίο γίνεται εμπορικό και, και γίνεται κάτι που, 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 είναι, που μπορεί να το χειριστείς και να το χειραγωγήσεις. Και γίνεται στην ουσία, είναι, μια πολι είναι πολιτική κίνηση, είναι κίνηση προπαγάνδας. Είναι κίνηση προπαγάνδας. Ας, ας θυμηθούμε αυτή τη λέξη. Όλο αυτό είναι προπαγάνδα οι σημαίες, οι, η διαφημίσεις, η το, το, ψέμα που κυριαρχεί παντού ε, στο πώς σου πουλάνε την κλιματική αλλαγή, το ψέμα της κλιματικής αλλαγής, το ψέμα, το ψέμα εννοώ, το ψέμα, το τι λύσεις θα βρεθούν για οποιοδήποτε, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πλανήτη, με τι, για την μόλυνση του πλανήτη, για την καταστροφή του πλανήτη. Ε, θέλουν να έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι οι ίδιοι Πρέπει οι ίδιοι να σου λένε τι είναι αυτό που είναι λάθο και οι ίδιοι να σου λένε πώ να διορθωθεί. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, α κάνουμε λοιπόν τώρα ένα διάλειμμα για να περάσουμε στο, στο δρομέρο στα περί κλιματική αλλαγή. Και όπω είπε στο Στοδορί, στο ολοπλέγμα προπαγάνδα, ψυχολογικού πολέμου όπω τον είχαμε αναφέρει στην αρχή τη πανδημία που είχαμε ζήσει, που είχαμε αναφέρει ότι μας θυμίζουν τα ψυχολογικού πολέμου και το κάθε εξής. λοιπόν, αυτά στο δεύτερο μέρος αλλά προς το παρόν ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας, η και πάλι μαζί σας. Στην παρέα συνεχίζουμε ο Θεοδωρής και ο Τάσος. Ο Χρήστος, λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων, χρειάστηκε να φύγει. Έχετε την καλή του. Και μια και σχέ... Ξε... ε. είχαμε κλείσει το, προ... το, πρώτο μέρος μιλώντας περί προπαγάνδας, περί επικοινωνία του επικοινωνιακού θέματος και όλα αυτά και μια και σχέ... κουβεντιάσαμε περί κλιματικής αλλαγής ε, ας, ε, θα ήθελα εδώ πέρα, ας, να, να, κάνουμε μερικά πρακτικά σχόλια. Κα, δεν ξέρω κατά πώς θα είναι πρακτικά, ελπίζω να, να είναι πρακτικά. Για, το, για τα κουλά και τα τούβλα τερά, σχόμα, που πετάει η κυβέρνηση ή τι σπέρ της κυβέρνησης παπαγαλάκια και οι άλλοι διάφοροι συμπολίτες και αντιπολίτες σε σχέση με την κλιματική αλλαγή οι οποίοι μας λένε ότι για τις φωτιές τέλος πάντων και η κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, και... Τάσο. <laughs> είναι, είναι τόσο, τόσο εκνευριστικό όλο αυτό. Είναι τόσο, ήταν τόσο εκνευριστικό να βλέπεις το, ότι, το πώς σε τσίποτα τα βγαίνανε στα κανάλια. Όσοι βγαίνανε. Γιατί κάποιοι είχαν την, τουλάχιστον την... την Ευθυξία ή τέλο πάντων την ευαισθησία να, κρυφ, να κρυφτούν στο λαγούμι τους Ό, όσο κρατούσε η καταστροφή. Αλλά είναι πραγματικά ασύλληπτο το πόσο... Το, και και είναι, είναι περισσότερο οδυνηρό για μένα, ναι, το πόσο δεν έχουμε Το Είναι πραγματικά, α, α, πραγματικά απίστευτο, α, απίστευτο το πόσο καταντήσαμε σε αυτή τη χώρα έτσι. Και αυτό από, νομίζω, πολλές δεκαετίες πριν. Νομίζω ότι... Ε, η μαγιά ξεκίνησε στο τέλος μετά τη Χούντα. Ε, νομίζω ότι βγει, τότε βγήκε μια φουρνιά δημοσιογράφων που πραγματικά δηλαδή, έδωσαν τα πάντα η το πολιτικό σύστημα για να φτιάξει μια, 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 ένα, ένα group δημοσιογράφων που κυριάρχησαν τις επόμενες δεκαετίες και στην ιδιωτική τηλεόραση που πραγματικά σε αφήνει άφωνο η απουσία Mm. Κοίταξε, Θοδωρή, αν σκεφτεί κανεί ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, η οποία παραδοσιακά η δημοσιογραφία, όταν λέω παραδοσιακά α μιλήσουμε από τα 1850 και εδώ, μέχρι τα στα, στα 1970, 120 χρόνια, δεν είναι, δεν είναι λίγα, ήθιστο να είναι δουλειά που τη. Ένα είναι μια τέχνη που τη μαθαίνεις στη... μια δουλειά που τη μαθαίνεις σαν τέχνη. Δηλαδή, είχε μπορεί να έχεις κάποια μόρφωση βασική τότε γυμνασίου, λυκείου, τέλο πάντων, μια βασική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλή, μια καλή ποιότητας δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί τότε υπήρχε και κάτι τέτοιο. Και αν το είχε με τη γλώσσα και τα λοιπά και τα λοιπά, πήγαινε σε μια εφημερίδα και μάθαινε τη δουλειά και μάθαινε τη, τη δημοσιογραφία πάνω στη δουλειά. Ωραία. Αυτό τέλο πάντων κάποια στιγμή κωδικοποιήθηκε, δημιουργήθηκαν πανεπιστημιακέ σχολέ δημοσιογραφία και, και, και όλα αυτά. Ε. και στο όλο πλέγμα τέλος πάντων, στην Ελλάδα ειδικά, έχουμε τώρα ξεκινάς από επίπεδο ΙΕΚ και μπορεί να το πα μέχρι το πανεπιστήμιο. Αν θε. Κατά αναλογία. Και βλέπω, Θεωρή, τώρα που λες, που μιλάς για τη μαγιά και όλα αυτά, είναι ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα τελευταία 30 χρόνια, το... η δημοσιογραφία σαν, τέλο σαν επάγγελμα, σαν, πώς να το πω, εντάξει, μπορεί κάποιος να το θεωρήσει... Ε, όχι, ε, όχι, όχι, απλά ένα επάγγελμα τέλος πάντων, αλλά η η νοοτροπία που κυριάρχησε είναι ότι πα εκεί πέρα για να, για να βγει μούρι στον αέρα. Δεν πας ούτε για να ενημερώσει τον κόσμο, ούτε για να εκπληρώσει κάποιο καθήκον στην, απέναντι στην κοινωνία την οποία προσπαθεί να ενημερώσει. Δεν υπήρξε. Νομίζω ότι αυτό, κάπου, ότι αυτό χάθηκε στη μέση ειδικά ας πούμε σκεφτείς το πώς βγαίνουν δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Αντένα και το Μέγα και τα λοιπά όλοι αυτοί πώς, από πού παίρνουν τους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι στην ουσία από τις ιδιωτικές σχολές τις οποίες χρηματοδοτούν οι ίδιοι τα ίδια, κατα, τα ίδια αυτά κανάλια δηλαδή τους φτιάχνουν όπως θέλουν με άλλα λόγια και όταν έχει τον οποιοδήποτε πιτσιρικά και πιτσιρικά οι οποίοι τέλο πάντων είναι λίγο Ας το, πούμε, τα μυα... ας το πούμε έτσι πολύ χοντρά, ότι παίρνουν το μυαλό τους εύκολα αέρα. Είναι εκεί κάπως έφηπιστοι που να σου πούνε, αυτό είναι η δημοσιογραφία, εντάξει, να βγαίνει ας πούμε να λες 5-10 έτσι ε, κουλά, να πληρώνεσαι και στην ουσία διασκεδάζεις τον κόσμο, δεν είναι να και τον ενημερώνει. Δηλαδή τι ενημέρωση, τι διασκέδαση, ένα και το αυτό. Όμως ε, δημοσιο... ε, κάπου εκεί χάθηκε το παιχνίδι. δηλαδή τουλάχιστον στην Ελλάδα, εδώ στη Βρετανία Εντάξει, δεν είναι τόσο ασύμη κατάσταση, αλλά στην Ελλάδα έχουμε ξεφύγει. έχει ξεφύγει πλέον το, το θέμα. Εντάξει, το BBC με στην προπαγάνδα. είναι, είναι και εδώ, εντάξει, είναι σε άλλο επίπεδο, σε άλλο επίπεδο ότι υπάρχει και εδώ. Δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά, αλλά κάπου, κάπου, κάπως ξεφεύγουν. Υπάρχουν και κάποιες φωνές που ξεφεύγουν. Υπάρχουν και κάποιες φωνές που νιώθουν την, τουλάχιστον την... την του, τουλάχιστον προσπαθούν λίγο να δικαιολογήσουν ίσω για τα μάτια του κόσμου. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν λίγο την ύπαρξή του ω δημοσιογράφοι ή το όνομά του ω δημοσιογράφοι. Στην Ελλάδα δεν νιώθουν καν τέτοια ανάγκη. Να, δεν, δεν, νιώθουν την ανάγκη να ρωτήσουν κάτι αυτονόητο. Δεν νιώθουν καν την ανάγκη. Νομίζω ότι πετάνε μπροστά στα μούτρα τον, του κόσμου, πετάνε, το φτύνουν κατά μούτρα κάθε φορά που εμφανίζονται, φτύνουν κατάμωτρα τον κόσμο και του λένε κάθε φορά που εμφανίζονται δεν, «Δεν με ενδιαφέρει τι νιώθεις, δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτεσαι». Ακόμα και όταν υποκρίνονται ότι, τον, ότι αγανακτούν ή υποκρίνονται ότι ε, προσπαθούν να εκφράσουν κάτι λαϊκό που, που εντάξει, το τι είναι λαϊκό πια και το τι έχει μείνει λαϊκό και το τι και ο αν, α, που είναι η πραγματική γνώμη του απλού κόσμου ε, και αν δεν είναι θαμένοι δεν ξέρω σε, σε τι τρίσβα θα πια στην Ελλάδα, ε, είναι τόσο γελίο, τόσο καρικατούρα και, και, το, και τους βλέπεις πώς χαϊδεύουν την εξουσία, με τι δέος τη χαϊδεύουν, που είναι πραγματικά απίστευτο Πο, και, και είναι και ενδεικτικό της κατάντιας το πώς ξεκίνησε αυτή η κατάσταση από το 80 και μετά και που έχουμε φτάσει μέσα 40 χρόνια. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε από τη μία λοιπόν αυτή τη μουσιογραφία η οποία όπως είπες δεν υφίσταται, είναι μόνο κατόνομα στην Ελλάδα πλέον και από την άλλη έχεις και μια κυβέρνηση η οποία σου λέει δεν θα ξεπουλήσω το Αιγαίο πριν να φτιάξει ξαναβάσεις μαθαίνουμε τώρα η τώρα μας έχει πει όχι αυτά που λέτε είναι χαζά και ξέρω εγώ και μιλάει με τα καρδάσια απέναντι έχει και το να πούμε Κελιάκο. που βγαίνει η είδηση Άνα. για τις βάσεις. Να πούμε ότι έχει εγκρίθηκε, εγκρίθηκε νομοσχέδιο στη, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Που σημαίνει τα παιδιά έχουν, έχουν ελευθέρας. Να κάνουν το Αιγαίο ό,τι γουστάρουν. Που, κάνουν, που μπορούν πλέον... Δηλαδή, η Γερμανία έχει Υπουργείο Ελλάδας, άτυπα. Η Φραγκφούρτη παίρνει τα λεφτά της ΑΔΕ, και το Κογκρέσο βγάζει τροπολογίες για το τι θα κάνει, πώς θα χειριστεί τα νησιά της, του Αιγαίου. Έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει. Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει. Φαντάζομαι, είναι και Αύγουστος. Εντάξει, θα, θα φάμε το καρπούζι μας, το σταφύλι μας, θα καθαράξουμε κάτω από, το, από τη σκιά. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να συγχυστούμε τώρα, Αυγουστιάτικα. Ένα αυτό και δεύτερο από τη στιγμή που ο Κυριάκος σου λέει ότι βάση περιπτώσει φροντίζουν άλλοι για μας. Δηλαδή εμείς είμαστε οι έξυπνοι της υπόθεσης. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Πώς το... Δηλαδή αν δει κανείς αυτά που έχει πει ο το και ο Κυριάκος και η υπέρ του Κυριάκου και οι διάφοροι δημοσιοκάφροι οι οποίοι δεν τους... έχουν στη δουλειψή του. Να πάνε λεψία... να τα πούνε στους 400.000 νεκρούς Ουκρανούς. Ε, ο να πάνε να βρουνε τους 400.000 Ουκρανούς που τους υποσχεθήκανε, τους λαγούς με πετραχίλια, με, τους, με, τη, με, τα, με τις μεγάλες πλάτες. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτά που τους υποσχεθήκανε, τα κάνανε. Κάτσε, κάτσε, κάτσε μισό λεπτό, Θεορήμι, να είμαστε λίγο, όχι ακριβώς ακριβ, δίκαιοι, ακριβώς. Τι τους είπανε, είπαν στους Ουκρανούς, εδώ που δεν κατάλαβαν οι Ουκρανοί είναι το εξή. Όταν το σου λέει ο φίλος Biden κι παρέα του, βέβαια, όχι μόνο του, ότι πήγαινε σε υποστηρίξω μέχρι τελική πτώσεω. Ε, ξέχασαν να το πούνε ότι πρώτον να του διευκρινίσουν πιανού τελικής πτώσεως και δεύτερον ξέχασαν να του πούνε ότι ναι εμεί θα σε βοηθήσουμε μέχρι στο σημείο που βλέπουμε ότι μας παίρνει. Δηλαδή θα σου δώσουμε τη σκαρδαδούρα μας, θα, θα ξεφορτωθούμε ό,τι παλιό κιάχστο μας έχει μείνει, θα σου δώσουμε 5-10 πράγματα για έτσι ίσα για τα, για τα μάτια του κόσμου, κτλ, κτλ, κτλ. Χωρίς, ας πούμε, να λένε ας πούμε στους Ουκρανούς ότι κοίταξε, ναι παιδιά, μήπως πρέπει να πάρει να κάτσετε γιατί ο άλλος, Βλαδίμηρος και η παρέα του, δεν προσπαθούν να, 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 να συντάξουν ή να εγκαθιδρήσουν ή οποιοδήποτε άλλο ρήμα θέλει να βάλει κανείς, να ξανημιουργήσουν είτε τη Σοβιτική Ένωση ή την Ευστραλιακή Ρωσία. Αυτό. Το περίμενα να το πει. Πώ το λε αυτό το πράγμα, Πώ το λες. Για να κάνουμε μια βόλτα στην Πολωνία, Για να κάνουμε μια βόλτα στη, στου Ουκρανούς, στο τι λέγεται για να κάνουμε ε, μια βόλτα στη Λιθουανία, στην Εστονία. Ναι, εγώ μιλάω στη, στη Φιλανδία. Ναι. Να, ακούσουμε, τα, τα, να ακούσουμε ότι έρχονται οι Σοβιετικοί με τα, ε, με με σφυροδρέπανα. Να του καταλάβουν. Ε. Οι Λιθουανοί και οι, στη Βαλτική ειδικά δεν έχουν λόγο να φοβούνται γιατί αυτοί να δημοψήφισμα και του βαλάνε μέσα. Μα τώρα τι είναι αυτά που λε. Την, ε, την ιστορία του. Την ιστορία του. Όχι, όχι. Μην το λε αυτό. Δεν εντάξει, θα το, πω, θα το τραγουδήσω. Για ε, να παρεξηγηθούν, να παρεξηγηθούν <laughs> τα παιδιά. Ε, τώρα εντάξει. έχουμε το, με, το, με, το, με του προστάτε μα. Ναι, ε, άμα είναι να παρεξηγηθούμε, εντάξει, θα αφήσουμε στην ησυχία τότε. Αλλά γιατί είχαμε και την Κύπρο πρόσφατα, μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι. Άμα είσαι, άμα είσαι σύμμαχος και φίλο των Αμερικανών. Άμα έχει προστάτε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τίποτα. Α είναι καλά οι τσέπε και οι τραπεζικοί <laughs> λογαριασμοί. Άγες. Άμα είναι καλά οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τι να σου κάνει τώρα το δεν ξεχνώ στον τοίχο, το αίμα. Κοίταξε. Αθών, Εδώ πάρα πάλι. Ψηλά γράμματα. Πράγμα, Εδώ πέρα πάλι θα, πούμε, μνημονεύσω τον Ναήμνη στο Πανώση, ο οποίο το έχει πει το παλικάρι, στο μελένε Πόπι. Το, συγκεκρι... το συγκεκριμένο σόου μου έχει μείνει για, για διάφορου λόγου. Ιστορικό. Ιστορικό βέβαια. Ε, γιατί πρώτον το 1999 μόλις είχα αποφητήσει από το Λύκειο. Δεύτερον, ε, είχαμε δραχμές ακόμα. Όποιος θυμάται, παιδιά, έτσι, το λέω έτσι, τα λοιπά. Και θυμάμαι που, πώς το έχει πει ο Πανούς, το, το παιδί, λέει. Είχα τη, την πισίνα μου, λέει, που την είχα, την είχα έτσι στε, στενό μακρύ, Long Island. Κάνει μια σύνδεση με τα, τα παιδιά από την απέναντι. Αλλά λέει τώρα θα την αλλάξω. Δεν τράβηξε λέει. Θα το, φτιάξω λέει, στο σήμα της Κύπρου. Να βουτάω λέει, τον, τον Ιούλιο που είναι η επέτειο να... για να μην ξεχνάω. Λοιπόν, σε σχέση με, το, με, το, με τον και τη συναυλία στο κατανόμαστο για την Κύπρο. Λοιπόν. Ε, Δυστυχώ αυτό... αυτό. Το, αυτό το πράγμα οι Ουκρανοί δεν το είχαν στα υπόψη. Το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Προφανώ εντάξει, να πει ότι. μπει η Σοβιτική Ένωση εκεί πέρα, μπορεί να μην ή... Δεν, δεν έχουν δει του Αμερικανού πώ κινήθηκαν στι άλλε χώρε, δεν έχουν δει πώ υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία. Δεν, δεν ξέρουν τα παιδιά. Κοίταξε. Εντάξει. Τα... Ο απλό τα... κόσμο δυστυχώ δεν ξέρει. Γιατί βγήκε από μια κατάσταση, δεν ξέρω σε τι σχολεία πήγε, δεν ξέρω τι ιστορία του έμαθαν. Αλλά είδαμε και αυτού που του έμαθαν ιστορία τι έγινε και που καταντήσανε. Όχι μόνο αυτό, αλλά μην ξεχνάμε το εξή ότι αυτή τη στιγμή η... το καθεστώ που κυβερνάει, γιατί δεν είναι ούτε δημοκρατικά εκλεγμένο, ούτε τίποτα, είναι, προ... είναι προϊόν Οπό, της αυτό που το λες τώρα, τι είναι αυτό που λες τώρα, θα, θα θυχτούν οι ακροατές Νομ... και δεν θα, Εντάξει, θα μπορούμε ο... να σταθούμε. Εντάξει, τι να ε, θα ξέρω, θα δω, ρε, τι να κάνω. Έχω. Ε, δηλαδή, η «Καλή κιλά... Επανάσταση δεν είναι το παλικάρι. Ε, ηγέτη ε, τη επανάσταση, δεν ξεσηκώθηκαν, δεν ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Θα, θα, δηλαδή θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε. Θα ξεχάσουμε ξεχάσετε, παιδιά, λες. και ποιο παρεξηγηθεί. Έχω και 30 κιλά προπέρσινο που μου ξύνησε. Έχει γίνει ξύδι, όποιο θέλει. Θα το δώσω να πιει για να παρε... και να την παρεξήγηση εκεί πέρα. Παρεπιπτόντω, τι σημεούλε δίπλα του. του ΛΟΑΤ και είναι, είναι και η σημεούλα του της Ουκρανίας, Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm -hmm. Είναι και αυτό το καινούριο φετίχ. Στην Βρετανία yeah. δεν ξέρω. Ε, έφυγε ο Χρήστος, να το ρωτήσουμε, γιατί είναι παντού. Α, όχι, και εδώ και στον Διβούργο τώρα στο αεροδρόμιο. Είχα να πετάξω. Αλλά είχα, είχα πετάξει το καλοκαίρι, αλλά ε, τώρα. Ε, όχι, με συγχωρείτε, είχα πετάξει τον Ιανουάριο. Κατέβηκα στην Ελλάδα για δουλειέ κτλ. Και τώρα, α πούμε, που φεύγοντα, για να κατέβω τώρα, που ήμασταν πρόσφατα στην Ελλάδα, είδα, διαπίστωσα ότι στι αφήξει έχουμε συγκεκριμένο κησέ. Πώ να το πω, Όχι στον έλεγχο διαβατηρίων, αφού βγει, α πούμε, για να βγει έξω από το αεροδρόμιο για να πας στα ταξί στα λεωφορεία και στα διάφορα μέσα μαζική μεταφορά εκεί πέρα. Ε, υπάρχει, υπάρχει ας πούμε από την κυβέρνηση ένα σαν παραβάνω, πώς να το πω, που κανείς ας πούμε ουκρανός ή οτιδήποτε μπορεί να αποτανθεί και πέρα να του πούνε πού θα πάει και τα λοιπά με τις σημειούλες κανονικά προβλεπόμενα. Και λέω, α, μάλιστα, τι λέτε ρε παιδιά, ωραίο αυτό. Ναι, γενικά όπου μπορούμε το βάζουμε, ένα κίτρινο μπλε θα το βάλουμε. Όπου μπορούμε θα μπει, Θεωρεί, είναι, είναι μάστα ας πούμε τη υπόθεση. Και και δυστυχώς η... το, το, θέμα, το, 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 το όλο πλέγμα, με, με, το, τι συμβαίνει με την Ουκρανία, είναι ιδιαίτερος επικίνδυνο και για μας. Το έχουμε, το έχουμε αναλύσει και τις φορές στο παρελθόν περί του επιχειρησιακού και, 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 άλλων πλαισίων. Αλλά το, 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 ιδιαιτέρ, το άσχημο στην όλη υπόθεση είναι το εξή. Ότι αυτή τη στιγμή στο επικοινωνιακό για την Ουκρανία. Προσπαθούν όλοι τώρα πούμε, να, δεδραγωνίσουν να τον κύκλο και να αποδείξουν ότι οι παρούσε κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν είναι φασίστες, δεν είναι ακροδεξί, δεν είναι νεοναζί, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ενώ ταυτόχρονος ε, απαγο... ε, οποιοδήποτε κόμμα ή κομματίδιο στην Ουκρανία που έχει την οποιαδήποτε αντίθετη γνώμη σχετικά με το πώς χειρίζεται ο και τα πράγματα βγαίνει άμεσα και άμεσα και επιτόπου στην παρανομία όταν τέλος πάντων η αστυνομία κάνει ντου και μπογκρόμ και όλα αυτά σε οποιοδήποτε πολιτικό οργανισμό ή περιοδικό ή οτιδήποτε ψελίσει κάτι ότι ρε παιδιά μήπως να κοιτάξουμε να τα βρούμε με τη Ρωσία κάτι να κάνουμε άλλο γιατί αυτό το πέ... δεν τραβάει ή μήπω ότι έχει γίνει κάποιο σκάνδαλο, μήπω τα τρώμε, μήπω τα έχουμε ξεπουλήσει, μήπω έχουν γίνει όλα μαύρη αγορά. Ναι. Μήπω ξα... ξαφνικά κάπω τώρα όλοι προσπαθούν να ψάχνουν. Να το θα το πω πολύ χοντρά, παιδιά, αν ευπαρεξηγήσουν μεταξύ μα, τραβάνε τι κολλότριχέ του αυτή τη στιγμή στι ΗΠΑ ή του Πενταγώνου. Δεν συνέβη και το εξή, ότι όπλα τα οποία έπρεπε να φύγουν να πάνε στην Ουκρανία ή πήγαν στην Ουκρανία, Κατά κάποιο τρόπο βρέθηκαν στα χέρια των Μεξικάνικων, των Μεξικάνικων καρτέλ, στο... στα νότια του Μεξικού. Τώρα, αυτό το τι να πω μετά από αυτό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, όλο στην υποτίθεται οπλική βοήθεια στον άλλον για να πολεμήσει ένα πόλεμο και τα όπλα που στέλνει καταλήγουν στην Υπηρετική στην... Στην... Αμερική, έχοντα φύγει, έχοντα γυρίσει, ποιο ξέρει, στα χέρια των. Ε... Τον καρτέλ, τον καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού. Δηλαδή... Αυτά είναι παρενέργειε τη παγκοσμιοποίηση. Το, το, σημαντικό είναι να μην χάσουμε το στόχο, Τάσο. Ορθόν. Αυτά είναι μικρέ παρενέργειε που αναγκαστικά πρέπει να τι δεχτούμε. Είναι ε, και αυτό, είναι και, και, μην, και αυτό μην, είναι μια εποχή. Μην, μην χανόμαστε, μην χανόμαστε, χαθούμε, μην χάσουμε την παγκοσμιοποίηση και πάθουμε τίποτα. Mm. Και μα μας, μας, έρθει. Γιατί δεν είναι. Είναι χειρότερο από το να σου έρθει αστεροειδή, α πούμε, να εξαφανίσει τα πάντα. Κοίτα, ο... Ε, το, ο Κυριάκος τώρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο. Με το που είπα, <στηριοί> αστεροειδή, σου ήρθε. Ε, μα... Με το που είπα, την βιβλική καταστροφή. Ε, ναι. ναι, όσο να το πεις, σου φε, σου έρχεται ρε παιδί μου. Τάξι, κάνει γιατί... συνειρμό, κάνει συνειρμό φυσικά. Ε, φεύγει μόνο το μυαλό, πάει η και μου είπες τώρα για αστεροδί και τα λοιπά, μπορούμε να μιλήσουμε για, τα, για το υπεριφέστια; υπάρχουν κάποια υπερηφέστη, βλέπω το γελοστόν στην Αμερική ή αλλού, τα οποία να εκραγούν, ας πούμε, θα, θα σκοτεινιάσει ο, ο πλανήτης και θα παγώσουμε όλοι, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ε, λοιπόν, και... Πάνω στο τώρα λοιπόν στο παιχνίδι εκεί πέρα στην Ουκρανία, τώρα οι Αμερικάνοι σου λένε: Παι, Παιδιά, θέλουμε βάση στο Αιγαίο για και τα λοιπά και όλα αυτά. Και λε, ναι, ωραία. Είχατε, έχει την Κρήτη, παιδιά. Είχ, μάλλον οι Αμερικάνοι δεν νομίζω ότι έφυγαν ποτέ από την Κρήτη. Είχαμε δώσει και βάση στου Ισραηλινού. Και λε, συγγνώμη, ρε παιδιά. Ένα-ένα θα πάρουμε τίποτα από την όλη υπόθεση. Γιατί να σου πω, ρε φίλε, στη τελική άμα το δούμε, α πούμε, σαν business, πει ωραία, ρε παιδιά, θέλετε να σας κάνουμε μια ποινική αίση. Αν μου τα σκάσετε, να σα αφήσω. Όχι τίποτα άλλο. Α, είχαμε, πάμε χάρη, τώρα μου λένε, όταν αναφερθήκαμε στι πυρκαγιέ νωρίτερα, ε, σου λένε, ξέρω εγώ, τα μέσα από εδώ από εκεί δεν είχαμε αυτό, δεν έχουμε κοινό, δεν δουλεύει το ένα, δεν δουλεύει το άλλο. Και λε, εντάξει, παιδιά, μα είναι δυνατόν. Έχουν περάσει 14 χρόνια, μάλλον 12 χρόνια συνεχών περικοπών. Βλέπε. Λόγω οικονομική κρίση και όλα αυτά. Από την άλλη, ήταν ή δεν, δεν, υπήρχε σωστή επάνδρωση και σε υλικά μέσα και σε ψυχοδυναμικό στα, στις υπηρεσίες ασφαλείας και στην πυρόσβεση και αλλού. Λοιπόν, και ερχόμαστε μετά από 20 χρόνια και σου λέει κάτι το σύμπαν. Και λες, λογικό δεν είναι, ρε παιδιά. Αυτό που βγήκε σαν είδηση uh -huh. από τον ε, καλό δημοσιογράφο, ε, που είναι είναι νομίζω ε, ε, φωτεινή εξαίρεση να το πούμε, ε, Θανάση Σαυγερινός, λέω καλά το όνομά του, γιατί στα ονόματα είναι, έχω ένα θέμα, ε, που βγήκε και είπε ότι ε, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι δεν ζητήθηκε καμία βοήθεια από τη Ρωσία και ότι αν είχε ζητηθεί, πολύ πιθανό να είχε δοθεί, με κάποια τεράστια πυροσβεστικά αεροπλάνα που διαθέτουν οι Ρώσοι, με τέτοια καταστροφή, πάνω από 500.000, νομίζω 500.000 είναι το νούμερο, το έχεις ακούσει και εσύ. Ήταν 495.000 όταν το είδα, αλλά τώρα λογικά... Είναι πάνω από 500.000, λέει, από την αρχή του χρόνου. Λοιπόν, με τέτοια καταστροφή... Με τέτοια καταστροφή και δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε. Α α ανθρωπιστική βοήθεια είναι στην ουσία αυτό το πράγμα. Κινδύνευσαν ζωέ και, και πέθαναν άνθρωποι και σκοτώθηκαν άνθρωποι πάνω στο καθήκον. Για άλλη μια φορά, βέβαια, εντάξει, Αλίμονο στην αφασία που βρισκόμαστε πια σαν λαό. Όλα αυτά, ό,τι και να γίνει πια, δεν, δεν μα μας κάνει πια εντύπωση τίποτα δεν μας κινητοποιήσει. Γιατί να μας κινητοποιήσει. Ο άνθρω... εδώ έχουμε μια φρέσκια κυβέρνηση από δύο επα... εκλογικές επαναλαμβανόμενε εκλογικέ αναμετρήσει. Δεν χρειάζεται. Έχουμε μια αντιπολίτευση ρετάλη. Μια εξωματική αντιπολίτευση ρετάλη στα εξών συνετέθη. Έφυγε το παλικάρι, έχει χαθεί δεν ξέρω σε ποιο τροπικό... Ε, σε ποιε τροπικέ έχουμε ξεχάσαμε, τον ξεχάσαμε. Ποιο... Ε, 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 είπε το όνομα. Κλειδί το, άλλο αγαπημένο της, της, της εκπομπής. Λοιπόν, όντως, όντως. Έχει, τώρα, έχει πάει κάτω τα ραντάρ. Ποιος υπόγειες ξέρει, διαδρομές. Γιατί, ναι, 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 είναι πολύ υπόγειες οι διαδρομές. πια Που βρίσκεται. Κάπου σε κάποιο τροπικό θα πίνει το, το ποτό του. Πίνει ακολάτ. Το, 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 καλογένια. το, το παλικάρι. αλίμονο Αλλήμωνο. Να Λοιπόν, αυτά. Και εμεί έχουμε την πολυτέλεια να μην ζητήσουμε μια ανθρωπιστική βοήθεια. Ο, ο, ο φίλο μα το καρτάσει από απέναντι, ε, όλο και συναντιέται, όλο και τηλεφωνιέται, ό,τι θέλει κάνει, κλείνει συμφωνία με Αμερικανού, αφήνει τη Σουηδία να μπει στο ΝΑΤΟ, δεν τον νοιάζει τίποτα. Ό,τι θέλει κάνει. Ε, συζητάει με τον Πούτι για τα σιτηρά, ε, τώρα ετοιμάζονται να ξανασυναντηθούν. Γιατί παίζει σε όλα τα ταμπλό, για τα δικά του, τα προσωπικά του και τα κομματικά του και τη. της, 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 της παρέα του, εννοείται, δεν είναι για τον τουρκικό λαό, μην τρελαθούμε. Αλλά εμεί εκεί σκυλιά, γιατί προφανώ τη δική μα παρέα τα συμφέροντα δεν, είναι, δεν, είναι, δεν συμπίπτουν με το αν θα καούν ε, 500.000. Ε, πόσο, πόσο, είναι, ε, η, τέλος πάντων, η έκταση που κάηκε. Και τα ξενοδοχεία και ένα ολόκληρο νησί σε κατάσταση να γονατίσει και ο τουρισμός. Όλα αυτά είναι για αυτούς ψηλά γράμματα. Έρχεται η, η ανάπτυξη των στρατιωτικών βάσεων της Αμερικής. Και δεν χρειάζεται να συζητάμε και να λέμε τίποτα άλλο. Η Ελλάδα θα αναπτυχθεί, θα προοδεύσει, μπαίνει σε δανειακές, πώς λέγεται, δεν, ξέρω, ε, δεν το λέω σωστά, σίγουρα δεν το θυμάμαι ακριβώ πώ. Αν μπήκαμε σε βαθμίδα, λέει: Αναβαθμιστήκαμε, ε, θα πληρώσει το, το παλικάρι τα δάνεια του, του μνημονίου. Γέμισαν οι τσέπε του από τι, δεν ξέρω, από αέρα κοπανιστό. Εκάτι. Εντάξει, όταν, όταν λέμε θα πληρώσει τα δάνεια του μνημονίου, πια από όλα. Πια, πια. Κάτι εκεί ε, θα, θα πληρώσει λέω, ένα ποσό 29-59 δις δεν ξέρω που θα τα βρει. Πόσο? Δεν ξέρω, έτσι είπανε. Δεν 99 αυτά, άμα μιλάμε για τέτοια ποσά, είναι για φιλοδόρημα. <χι> δηλαδή... <σταστά> ναι, όχι, όχι. Υποτιθυν, είναι, είναι, Το 1 τέταρτο του ΑΕΠ, το 1 πέμπτο του ΑΕΠ τη Ελλάδα έχει να τα δώσει. Από πού, Μα το, από θέμα που ότι χρωστάμε... <σταστά> το θέμα Πέρα ότι... από το τι χρωστάμε. Το θέμα τι Δεν χρωστάμε. Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, για να πληρώσει. Δηλαδή, δηλαδή, και την ίδια στιγμή θεωρεί Ευρωπαίο και πολιτισμένο. Συγγνώμη, Τάσο. Την ίδια στιγμή θεωρούμαστε Ευρωπαίοι και πολιτισμένοι και στην πρώτη γραμμή Ωραία. Θεωρούμαστε ότι είμαστε με το πολιτισμένο και τον πετυχημένο κόσμο που δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε μία βοήθεια. Και, και βγαίνουμε με το απίστευτο και απίθμενο θράσος να λέμε ε, τι να κάνουμε, ε, είναι ε, η κλιματική, η κλιματική, η κλιματική. Κοίταξε εδώ, το... η ηρωνία της υπόθεσης εδώ πέρα είναι ότι αν ε δεν, υπήρχε, δεν υπήρχαν υπηρικοπέ όλα αυτά τα πράγματα τα τελευταία 15 χρόνια. Θα πω 15, 2000. Δηλαδή, ναι, θα πω 15 γιατί, εν πάση περιπτώσει, μέχρι κάποια στιγμή υπήρχε και υπηρεσιακά και υπό πρακτικού όρου. Δεν ήταν ιδανική, αλλά υπήρχε μια επαρκή δυνατότητα στην για την κατάσταση πυρκαγιών και ούτω καθεξής. Αν δηλαδή δεν τα είχαν ισοπεδώσει από λόγω περικοπών και, και και δεν θα είχαμε ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια από κανένα δεν είναι, δηλαδή... μόνο, δεν είναι μόνο, αυτό κάσο. Yeah. εδώ είναι ακόμα πιο βαθύτερο το θέμα είναι το θέμα ότι έχουν ξεπουλήσει το Αιγαίο έτσι κι αλλιώ. Και αυτά είναι, είναι, τα αποτελέσματα. Δρέπουμε του καρπού αυτών των κινήσεων εδώ και δεκαετιών. Δεν είναι μόνο. Το, αυτό το έχουμε πει επανειλημμένο. Επανειλημμένα, πού βρίσκονται τα νησιά σε σχέση με, τον κεντρικό, με την κεντρική εξουσία της Αθήνας. Ποιο, ποιον αφορά στην Αθήνα που βρίσκεται η Ρόδος και, Γιατί, τα, κοίτα, και κοίτα, τα η Ρόδος τα είναι γύρω. μακριά να πας να το καράβι τέλος πάντων. Αυτό, ε, αυτό ε. ακριβώς. Ποιον αφορά λοιπόν αυτό το πράγμα. Ποιον αφορά το ότι βγήκε. Αν αυτό πραγματικά είναι αλήθεια. Δεν το έχω, δεν το έχω τσεκάρει. Το, το είδα, το διάβασα σαν είδηση. Το διάβασα σε δύο ε, από διάφορες πηγές. Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Αν αυτό πραγματικά ισχύει. Ε, ότι έβγαλε, έκανε την απίστευτη ε, και, και το, το γκάφα με ερωτηματικό γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι είναι γκάφα δεν ξέρω αν το, το άκουσες που βγήκε ο Υπουργός που πήρε και το χρήσμα να γίνει περιφερειάρχης να κατέβει για περιφερειάρχης ο υπουργό Άμυνα, και έβγαλε στη δημοσιότητα χάρτες για το που βρίσκονται στρατητικούς χάρτες της, της, της Ρόδου το, το άκουσες αυτό να πω την αλήθεια όχι, αλλά... Να το επιβεβαιώσουμε. Δεν ξέρω αν, είναι, αν επιβεβαιώνεται σαν, σαν είδηση, αλλά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Αν, δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως. Γιατί, γιατί δεν έχουν ξεφύγει γιατί είναι ανοργάνωτοι ή τους, τους, γιατί δεν είναι συγκεντρωμένοι ή γιατί έχουν ζαλιστεί από, από οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι τους έχει ζαλίσει. Ε, η ουσία είναι μία. Είναι δυστυχώς ότι αυτά είναι συμπτώματα αυτού που έχουμε πει. Ότι δυστυχώς για αυτούς ε, η αποστατικοποίηση των, των ε, νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι, είναι de facto πια. Mm -hmm. Α, αυτά είναι συμπτώματα μίας εξουσίας η οποία πλέον δεν την ενδιαφέρει, δεν έχει καμία, όχι όχι επιστήσια, δεν την αφορά πλέον το θέμα. Αφορά κάποιον άλλον στην Ελλάδα, μπορεί και να μην αφορά. Μπορεί να είμαστε μία μειοψηφία... Α, ε, γραφικών ανθρώπων οι οποίοι ε, συζητούν με, ε, και δεν, ίσως δεν αφορά κανένα, δεν, δεν ξέρω. Θεωρεί yeah. yeah. υπάρχει κάτι σε αυτό το ότι δεν αφορά κανένα ή δεν αφορά την κυβέρνηση την εξουσία. Διαπίστωσα φέτο μετά από πολλά χρόνια στην πιάτσα στην Ελλάδα, σχέση με, εστιατόρια, με, με διάφορε δουλειέ που τόσο, καταπιανόμουν πολλά χρόνια πριν ε, ανέβω στη Βρετανία ότι μέλη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι από θέμα κανονισμού και τα λοιπά έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ότι παιδιά εγώ θέλω πούμε, να πάω να κάνω και μια δουλειά στο έξω, σα ε, πέρα του, ας πούμε, του, του ρόλου με το πέρα στο στρατό ή στην αεροπορία οπουδήποτε το οποίο ναι μην υπήρχε πρόβλεψη, αλλά ήταν μια πάρα, πάρα, πολύ δύσκολη διαδικασία και κανείς δεν έμπαινε σε αυτή, στο παρελθόν, γιατί δεν άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, διαπίστωσα φέτο ότι αρκε... αρκετό κόσμος που είναι μόνιμος στο στρατό, στην αεροπορία και αλλού, ε, κάνει αρπαχτή σε δουλειές έξω τη μονάδα. Λοιπόν, και έχω ρωτ, 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 μάλλον και ρωτώντας ένα πολύ καλό φίλο τέλο του λέω ρε, πώ τα κανόνισες και τα λοιπά. Όχι, μου λέει δεν κανόνισα τίποτα. Λέω και πώ. Μου λέει τάσο, μα έχουν κάνει τόσε περικοπέ. Οπότε λέει από τη στιγμή που δεν υπάρχουν απαιτήσει, μάλλον από τη στιγμή που δεν υπάρχει ας πούμε, ανταμοιβή, δεν υπάρχουν και απαιτήσει. Λοιπόν, Τώρα ναι, καταλαβαίνει τι λε τώρα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνει τι λε. Βεβαίω, και αυτό το λέω. Δηλαδή, διανοούμαστε τι γίνεται, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ήταν μια χώρα, αν η Ελλάδα ήταν κάπου χαμένη στον, κάπου στον ειρηνικό μόνη τη και δεν χρειαζόταν άμυνα, θα έβγαινε ο, ο φαντάρο ή ο στρατιωτικό με το καλάμι να ψαρεύει. Δηλαδή, Καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση είμαστε. Μπε, ε, γίνεται χαμός στο Αιγαίο καθημερινά και μόνο από το τι γίνεται με τους διακινητές λαθρομεταναστών είναι να ανατριχιάσεις. Και μόνο με το τι γίνεται με, τις, ε, με, με τους Τούρκους του, λες και, 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 και το διανοούμαστε αυτό που συμβαίνει, αυτό που λες τώρα. Βέβαια, το λέω. Το που, που, θα έπρεπε να μην έχουν, όχι, να μην μπορούν οι άνθρωποι, θα έπρεπε και να τους παρέχονται το οτιδήποτε και, το, και επαγγελματικά θα έπρεπε να είναι στην κορυφή. Θα, είναι, θα έπρεπε να είναι από τους επαγγελματίες με, τις μεγαλύτερες, με, την, το μεγαλύτερη, με την καλύτερη υποστήριξη και την καλύτερη εκπαίδευση. Τώρα, αλλά βέβαια για ποιο λόγο, για ποιο, για να υπερασπιστεί τι τα ευρωπαϊκά σύνορα, τη είναι... Ευρώπης μόνο Είναι ότι γενικά από ό,τι φαίνεται η, η κυβέρνηση τέλο πάντων και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και, και η στρατιωτική ηγεσία του, του Υπουργείου προφανώ έχουν, έχουν, πάρει την απόφαση ότι οι παιδιά, κοίταξε, δεν πρόκειται να του δώσουμε παραπάνω ή οτιδήποτε από τι. Δηλαδή, οι μισθοί που, είχαν, που πέρα, δεν ήταν και τραγικό. Εντάξει. Τα πολλά έξτρα έχουν κοπεί, τα, τα της παραμεθορίου, πολλά πράγματα έχουν κοπεί και και και. Οπότε, προφανώς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και, και η στρατιωτική δεν έχει, δεν είναι διατεθειμένη να δώσει κάτι παραπάνω για να το καταπολεμήσει αυτό για και, να... δεν σε, και δεν είναι σε θέση καν να τους βάλει χέρι. Δηλαδή από θέμα της ηθικής, της ηθικής Δεν τάξης υπάρχει πλέον. καλά ηθική, εντάξει. Θέλω να πω ρε, παιδί μου ότι... Ε, εντάξει. Αν η ηθική πρέπει να μετουσιώνεται σε κάτι για να είναι ηθική, πρέπει να, να, να έχει το αντίκρισμά τη στην πράξη. Αυτό λέμε. Λοιπόν, ε, 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 τι να συζητάμε τώρα. Εντάξει. Η πράξη δείχνει και το ποιόν. Λοιπόν, yeah. και οι άνθρωποι ακολουθούν. Μα οι άνθρωποι. κοίταξε. Το πρωτοσέλιδο των Times σήμερα. Ο Υπουργό Εργασίας που επισκέφθηκε τα κεντρικά του, του delivery, που, Για τους που δεν γνωρίζουν στην Ελλάδα, τι είναι αυτό, είναι μια εταιρεία. Που, που νοικιάζει στην ουσία εργαζόμενους για να παίρνουν τις, τις παραγγελίες των εστιατορίων και να τις πηγαίνουν στο σπίτι. Ο Πακετάδες είναι στην ουσία. Ήταν, να τους ναι, ναι, υπά... το... ναι αντί να τους έχει το μαγαζί τους έχει τελειώσει Του πάντων. Τους έχει μια εταιρεία, τους έχει... Είναι, δεν είναι μόνο πρακτορίο, μία, πρακτορίο αλλά είναι ουσία. ένα πρακτορείο πρα, νοικίας εργαζόμενων, κυρίως με ποδήλατα. Στον στο, στο υπέροχο καιρό της Βρετανίας είναι κυρίως με ποδήλατα οι άνθρωποι και προσπαθούν να βγάλουν το μεροκαμάτό τους Ωραία. Λοιπόν, και πήγε ο Υπουργό Εργασία για να δούμε από πού εκπαιδεύονται και σε, σε ποιου εκπαιδεύονται και ποιο του έχει εκπαιδεύσει όλου αυτού οι σωστέ πλευρέ τη ιστορία. Έχουν εκπαιδεύσει τα παλικάρια μα στην Ελλάδα για να δείτε από πού παίρνουν και εμπνέονται. Λοιπόν, και για, να είναι τόσο φιλολαϊκοί και τόσο να τους νοιάζει πατρίδα και ο, ο, ο απλός άνθρωπος. Ε, συμβουλεύει, λοιπόν, ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι υπουργός, γραμματέας, δεν ξέρω, της, ε, στη Μεγάλη Βρετανία Εργασίας, συμβουλεύει τους πενηντάριδες ότι πρέπει επιτέλους να κάτσουν να σκεφτούν ότι είναι και αυτό μία λύση για να δώσουν ε, στο, στα εισοδήματά τους μία τόνωση ότι το ποδηλατάκι του τελειδερού... Ναι, ε, για να πάρουμε ένα έξτρα χατζηλίκι Είναι και αυτό μια λύση Και να σταματήσουν να ζητάνε βοήθεια Από το κράτος Η υποστήριξη να πρέπει να τους λύσει Τα, τα θέματα της ε, φτώχειας Της ε, ακρίβειας Των λογαριασμών ε, Των εκβιασμών Των εταιριών Ναι, σου λέει ρε παιδί μου ναι, στην ουσία, ε, Γιατί κρινιέσαι τώρα για το ρεύμα που έχει ε, πάει τώρα που έχει τώρα, Ή για το φαλιμέντο Του νερού της εταιρεία νερού που παρεπιπτόντως, αν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γερμανική, γερμανική αμερικανο γερμανικής Αμερικανογερμανικής, Καναδογερμανικής, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, mm -hmm. ε, γιατί να γκρινιάζεις, πάρε ένα ποδήλατο, θα σου κάνει και καλό στην υγεία, right. όλο καθίσιό εκεί στο γραφείο και αυτά, και, θα κάνεις και ένα delivery, θα πάρεις και τα έξτρα σου και θα είσαι μια χαρά. Και θα, θα μα πρίζει κιόλα εμά εδώ στα υπουργεία μα που έχουμε, έχουμε, να στείλουμε βόμβε στην Ουκρανία, έχουμε να κάνουμε τα τη business μα, έχουμε να δούμε τι, θέλει, τι, θέλουν οι Αμερικανοί να το κάνουμε. Έχουμε λοιπόν. να βάλουμε ανεμογεννήτρε, να κλείσουμε συμφωνίε με, με, Siemens, με μεγάλε εταιρείε σουηδικέ. Έχουμε πάρα πολλά στο κεφάλι μα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τον Μπενιντάρι που θα θέλει, θέλει να δεν ξέρει πώ θα πληρώσει τη ΔΕΗ. Την αντίστοιχη εδώ. Βέβαια. Κοίτα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Άρα, στην ίδια φιλοσοφία και ο, και ο, ο στρατιωτικός στα νησιά. Τώρα, τι συζητάμε τώρα. Ρέβαια. Δεν θα πληρώσουμε τώρα. Δεν θα, δεν θα πάρουμε βαθμίδα. Δεν θα πάρει ο Μητσοτάκης βαθμίδα να πληρώσουμε τους στρατιωτικούς. Για ποια χώρα. Βέβαια. Yeah. Θα δυσαρεστηθούν, θα, θα χαλάσουν τις καρδιές τους οι, δανει, οι δανειστέ μα, Σοβαρά μιλάμε τώρα. Θα σταματήσουν να αρμέγουν την Ελλάδα. Είναι τώρα ηθικό αυτό το πράγμα. Ε, yeah, όχι, το είπαμε εντάξει ότι... Εν πάση περιπτώσει, ναι, θα Έστω, πρέπει ας πούμε Πολλά σχόλια να... μου βγαίνουν. Ε, τώρα, αλλά σας, μην κάνω άλλους συνειδημού. <laughs> Α ας το αφήσουμε για μια άλλη εκπομπή. οκ. Okay. Αλλά, παιδιά... Ας το, έχετε, ας το έχουμε λοιπόν λίγο λοιπόν, λοιπόν, στα υπόψη περί Αιγαίου και τα λοιπά, ότι έτσι κι αλλιώς είχαμε ένα θέμα με τη στελέχωση, επάνδρωση, τέλο πάντων, προσχηματισμών στο Αιγαίο και στον ευρώ το οποίο δεν θα υφιστάσουμε αυτή τη στιγμή. Και τώρα έχουμε αυτό το πράγμα που στην ουσία τώρα από τη μία μπορεί να σου πει κάποιο ότι ρε τάσο, κοίταξε τα παιδιά κάνουν, δηλαδή δεν παρετείτε όλος να πάει στην αυγή έξω στην πιάτσα γιατί κάνει το παραμένει και στην υπηρεσία και κάνει κάτι έξτρα για να ανταπεξέλθει. Εντάξει, μπορούμε να το δούμε και είναι και αυτό μια υποπτική. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνοντας αυτό, αν επιτρέπω, αν επιτρέποντας η υπηρεσία να κάνει αυτό, τον αποξιώνει. Δεν είναι ότι εντάξει, ο άλλο κάνει ό,τι μπορεί για, 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 να, για να τα απεξέλθει. Είναι εννοείται και μαγιά του. Αλλά η ουσία όμω που είναι. Ότι η υπηρεσία τι του λέει. Το μεγάλο δεν σημαίνει και τίποτα για μένα. Δηλαδή αυτό που προσφέρει εσύ εδώ πέρα δεν βαριέσαι. Εντάξει, και τι έγινε. Μια μαθιά κοπρίτε, όπω λέγεται για τα μισοκοπρία, σαν τραγούδι του 90. Λοιπόν, Οπότε στο μέλλον, αν γίνει κάτι, οτιδήποτε, μα ο κόσμος, πώς και ποιος θα έχει αξιώσει απέναντί του, να, που, να του το πούνε μεγάλη τρέχα, κάνε δείξε, που ήδη είχα ακούσει απίστευτες ατάκες πριν, του πριν τους Ολυμπιακούς, παιδιά, που ήταν τα πράγματα που ήταν καλά, πούμε, τα πράγματα και ζούσαμε την ανάπτυξη της... Ε, ε του Σιμίτη και όλα αυτά. Λοιπόν, από τότε άκουγα διάφορες έτσι ατάκες ελαίους από, από μόνιμους και ημι των ενόπλων δυνάμεων σε σχέση με το αν βικάρι, με την Τουρκία. Τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν. Λοιπόν, τώρα στην κατάσταση που είμαστε μπορούμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Τώρα μπορεί να μου, να μου πει κάποιος ότι κοιτάξτε τάσο, ιστορικά είχαμε και τους Ακρίτες. Ναι, αλλά οι Ακρίτες δεν, δεν δούλευε έτσι ακριβώς το σύστημα και μην ξεχνάμε ότι παρότι ξεκινάει η ελληνική δημοτική στην ουσία με τον Ερωτόκριτο και το γεννή Ακρίτα τα δημοτικά βήματα κτλ, κτλ, κτλ. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός των Ακριτών ήταν, ξεκίνησε πριν την κατάρρευση της, 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 της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά στην ουσία ήταν ένας θεσμό της διάρκειας της παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, απλά έτσι ας πούμε να, 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 να έχουμε κάποια πράγματα σε υπόψη, Είναι αυτό που λέμε είπα πας-πας, εβγάς-εβγάς, κάπως έτσι. <συσχύ> αλλά... Είναι, ανοίγει, άλλα, άλλα κεφάλαια, αλλά αυτό που τώρα έτσι με τσιγκλάς λίγο να πω, ε, εγώ νομίζω ότι είμαστε πολύ συνεπείς με τον εαυτό μας, γιατί αυτό που πραγματικά θέλαμε σαν λαός, τέλος πάντων όταν συζητούσα ε, δεκαετίες τώρα, ε, όταν συζητούσα με, με τους γύρω μου, αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που περιμένουμε από την Ευρώπη και τι είναι αυτό που ζητάμε εντασσόμενοι στην Ευρώπη, ε, αυτό που ο περισσότερος κόσμος έλεγε, είναι επιτέλους αυτό το κράτος που δεν το μπορούμε καθόλου και που είναι, μας καταδυναστεύει, το οποίο, για προσέξτε λίγο, σε αυτές τις ανεκδίγητες δηλώσεις, πόσο επιτίθενται στο κράτος και οι κυβερνώντες και οι κυβερνόμενοι, σαν το κράτος να είναι μια αφηρημένη έννοια που, που είναι, ένα, είναι, δηλαδή, σαν ένα μπαμπούλα ή σαν κάτι κακό τέλο πάντων, το οποίο ε, κάπου θέλουν οι καημένοι πολιτικοί μα να μα βοηθήσουν, αλλά έχει αυτό το κράτο στη μέση. Μπαίνει και, το, και του εμποδίζει. Και αυτοί οι οι κυβερνόμενοι θέλουν και αυτοί να επιτρέψουν, να δεχτούν από του πολιτικού την ευεργεσία, αλλά αυτό μπαίνει μέσα αυτό το κράτο. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτή η αφηρημένη έννοια κράτο. Τέλο πάντων, και αυτό μια άλλη κουβέντα που κάποτε θα την κάνουμε. Αλλά ε, αυτό που μου κάνει εντύπωση και με τσίγκλησε τώρα να το πω είναι ακριβώ αυτό το πράγμα. Αυτά είναι συμπτώματα αυτού ακριβώ που θέλαμε. Μην ξεχνάμε τι είπε ο Ολλανδό για τον Brexit. Φεύγετε από μια αυτοκρατορία. Πώ είναι δυνατόν να μπορέσετε να επιβιώσετε, Λοιπόν, είμαστε, είμαστε ή δεν είμαστε σε μια αυτοκρατορία. Θέλαμε ή δεν θέλαμε να είμαστε σε μια αυτοκρατορία. Όταν η επο εποχή Μύτη λέγαμε ότι αποκλείεται η Ελλάδα να τη δεχτεί η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορεί να εξισώσει, να δώσει το ίδιο νόμισμα από τη στιγμή που μια Γερμανία έχει Μάρκο, το οποίο είναι τέτοιο ισχυρό νόμισμα, δεν μπορεί να βάλει μέσα στο ίδιο καλάθι και, και την ασήμαντη Ελλάδα και να εξισώσει και να της δώσει ένα ισχυρό νόμισμα. Λοιπόν, και τότε που, μας, που πολλοίς κόσμος έλεγε πω, πω από εκεί θα σωθούμε, θα γίνουμε Γερμανία και θα έχουμε το ίδιο νόμισμα που θα έχει τέτοια αξία και θα είμαστε μέσα στην αυτοκρατορία της Ευρώπης και θα μας λύσει όλα μας τα προβλήματα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θέλεις και δεν χρειάζεσαι άμυνα. Γιατί δεν χρειάζεσαι να έχεις πατρίδα. Γιατί στην αυτοκρατορία Ποια είναι η πατρίδα σου, Τάσο? Ποια είναι η εθνική σου ταυτότητα? Τα εξπροδοσιακά μέχρι την επαρχία που ζεις, κάπου εκεί πέρα. Αυτό. Είσαι ένας, ένας κάτοικος μιας επαρχίας και υφίστασαι τις επιπτώσεις και τα ευεργετήματα που περιμένεις ή νομίζεις ότι θα σου έρθουν και όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο χάνεις την πραγματική σου ταυτότητα, τη συνείδησή σου, τις ρίζες σου. Γιατί η, 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 η ταυτότητά σου είναι κάπου αλλού πραγματική. Μην ξεχνάμε ότι πάμε, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα διαλυθεί ή θα γίνει πραγματική ε, ομοσπονδία με ομόσπονδες εξουσίες. Και αυτό είναι, είναι κάτι που, το, που εφαρμόζεται καθημερινά. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις επιπτώσεις, Τάσο, συγγνώμη, τι, για ποια άμυνα μιλάμε, να μυθείς για ποιον, για το Γερμανό, για το Γάλλο, για ποιον, τι σε αφορά, Ποιο είναι, για, για, για το, τον Ευρωπαίο, ποιον Ευρωπαίο, ποιας Ευρώπης, ποιας ιστορίας. Όπως το εχουμε πολλές φορές, εμπρός πίσω, είναι όμως οι μεσονικές λογικές. Ακριβώς, αυτό. Mm. Αυτό ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, στην τελική. εκεί πάει το παιχνίδι, εκεί μάλλον εκεί θέλουν να το πάνε. Στο χέρι μα είναι να μην πάει εκεί πέρα. Και... Για να μην πάει εκεί, τάσο, πρέπει mm. να, 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 να σκεφτούμε τι μπορεί να. Τι, αν, αν αυτό το μέλλον είναι αυτό που θέλουμε για τον εαυτό μας, αν πιστεύουμε ότι αυτό είναι μέλλον για εμά, για, για, για τους γύρω μα, για, για αυτά που πιστεύουμε. Για, τον, για το μέλλον του πλανήτη. Και αν θεωρούμε ότι αυτό είναι το μέλλον του πλανήτη και ότι αυτό θέλουμε, τότε με μα μας με χαρά μας. Αν όμως πιστεύουμε ότι αυτό που, η κατεύθυνση που έχουμε πάρει είναι κατρακύλα και όχι κατεύθυνση που θα μας βγάλει κάπου, τότε υπάρχουν τρόποι να βρεθούν λύσεις. Δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, και, και έτσι για να τελειώσω με ένα σχόλιο, γιατί φαντάζομαι ότι θα κλείνουμε την εκπομπή, έχει, yeah. έχει ολοκληρώσει. Ε, έτσι, για ένα, να, μια, ένα σχόλιο απάντηση, είναι μεγάλη κουβέντα, ε, σε κάποια σχόλια που γίνανε από κρατές μας σε προ, για προηγούμενη εκπομπή, ε, δεν είναι απαραίτητο να γυρίσουμε. Αν θέλουμε να σταματήσουμε και την, το πώς έχουμε βρωμίσει, πώς έχουμε καταστρέψει αυτό τον πλανήτη, δεν είναι απαραίτητο να γυρίσουμε, στη, ε, να σκάβουμε τα χέρια μας. Δεν είναι η, η τεχνολογία, από τη στιγμή που δεν, ε, δεν υποτάσσεται στην ηθική δεν έχει να κάνει καθόλου με, ούτε με επιστήμη, ούτε με άνθρωπο, ούτε με φιλοσοφία. Είναι Εδώ, απλά ένα μέσο που μας καταστρέφει και τίποτα άλλο. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κλείνω και εγώ, συμφωνώ με όσα είπες, και έτσι, στο, όχι το τεχνικό του, του θέματος, ας πούμε, για να γυρίσουμε σε κάποιες, σε μια προβιομηχανική εποχή, δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση, αν μη τι άλλο, είναι πάνω, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε σήμερα με πολύ μικρότερο κόστος και χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε χώρα να παραμείνει πανάπτυκτη και όλα αυτά και αφού αντιμετωπίσουμε αυτά θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και οτιδήποτε άλλο ήθελε συμβεί γιατί στην ουσία το μόνο που τέλο καταφέρνουμε αυτή τη στιγμή με τι πολιτικέ οι οποίε εισάγονται και την οτροπία που, έχει, που, προσπαθούν να καλλιεργήσουν ότι οι άνθρωποι είμαστε μια αρρώστια στον πλανήτη και όλα αυτά. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι στην ουσία ό,τι έχουμε κατορθώσει στη Δύση με τη βιομηχανική επανάσταση, με την, εκμετάλλευση, με την, με την αποκειοκρατία, με, 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 οτιδήποτε όλα αυτά. Είναι, όλα αυτά είναι προϊόν της ιστορίας. Δεν δεν μπορεί να αντιλήγει κανεί αυτό. Ξαφνικά όλα αυτά θα τα θα τα, τα χάσουμε. Να φτάσουμε στην Ευρώπη να είμαστε λίγο πάνω από τα μεσονικά επίπεδα διαβίωση που μιλάμε για 2 δολάρια τη μέρα, κατά κεφαλήν εισόδημα, παιδιά. Και όλοι οι υπόλοιποι στι σπηλιέ του. Λοιπόν, Α, δεν είναι αυτό να μένουν για την ανθρωπότητα. Δεν είναι αυτό προοπτική. Ωραία. Γιατί εκεί, μόνο, μόνο εκεί μπορεί να πάει. Η, η τεχνολογία, το μόνο αποτέλεσμα που έχει να φέρει είναι να μας γυρίσει πραγματικά στις πηγές. Αν ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο, έτσι όπως αυτή τη στιγμή ε, 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 εξελίσσεται η τεχνολογία και τα καμάρια που την υπερασπίζονται και την πουλάνε καθημερινά και, την, ε, και μας λένε ότι θα, θα φέρει την απίστευτη πρόοδο και ότι ε, μας πάνε κατευθείαν, όχι στη, θα λέμε σπηλιά και θα... θα να λέμε πω πω αμάν, να βρω μια σπηλιά. Εκεί μας πάνε. Και αυτό πρέπει να, σταμα να το σταματήσουμε τώρα. Και έχουμε τον τρόπο να το σταματήσουμε. Το μόνο, για μένα είναι αυτό και κλείνω, είναι να παραφράσω μια ρίση ε, αρχαίων φιλοσόφων. Το μόνο όνειρο είναι το όριο που, μπορεί να, που φτάνει το ανθρώπινο μυαλό. Η διάνοια μας. Αν το συνειδητοποιήσουμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, δεν είναι κουμπί κάπου και έξω. Καλό βράδυ σου. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.